Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακάλο καταπληκτικό φέτος που έχω επιμείνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες... ...ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Σιγά, μην κερδίσει η φαρυγγίτιδα, η γρήπη και η ψύξη. Τους κάνουμε 0-3 από το 15. Και με χειρονομίες μες στην ξένη έδρα. Δηλαδή προκαλούμε κιόλας τον αντίπαλο. Πας στη γρήπη και τις κάνεις, πηδάς την πινακίδα, την πρώτη πηδάς τη δεύτερη και πας στο πέταλο το δικό τους. Και κάνεις χειρονομίες στη γρήπη. Κανονικά τρως την κάρτα σου και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά είναι αυτό μέσα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι, τρως τίποτα κέρματα, τίποτα κινητά, τίποτα αναπτύρες. Αυτά είναι με το παιχνίδι. Κανονικά, μητ, ματώνω κιόλας, δεν με νοιάζει όμως. Δεν με νοιάζει. Πηγαίνω να τις κάνω, να κάνω τον. Το χαβά στην γρήπη ή στην ψήξη. Γιατί είναι αυτά είναι έπανε σετάκι και η φαρυγγίτιδα. Εδώ είμαστε, δεν μασάμε τίποτα. Όλα σούπα. Τη σούπα τη μασάτε? Όχι, όλα σούπα. Αυτό είναι το σύνθημα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και κουρμπέλι είχαμε τη νύχτα. Σας λέω τα φρέσκα, τα νέα, επειδή πουλάκια μου μπορεί να ξυπνήσαμε μαζί. Παρεούλα, 6 ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι οριστικό, δεν έχει μπει τσίφρα, αλλά από ό,τι φαίνεται κρατάμε μια πισινή γιατί με δάφτους δεν υπάρχει καμία μπέσα. Εμένα προσωπικά αν με ρωτήσετε δεν ήθελα καν να μπλέξουμε με αυτούς. Καν να μπλέξουμε, αλλά φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρώτη και ιστορική στιγμή αγοράς παίκτη από το ΠΟΚ. Και δεν λέω το τέος ΠΟΚ, γιατί τέος λες όταν κάτι πάβει να υπάρχει. Όταν εξακολουθεί να υπάρχει, έτσι δηλαδή δεν λες ας πούμε ο τέος συνεργάτης, όταν συνεργάζομαι ακόμα τώρα με αυτό το τεράστιο μέγεθος που λέγεται Σωτήρης Δασκαλάκης, δεν είναι τέος συνεργάτης αφού ακόμα είναι συνεργάτης. Άρα τι τέος. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, τελειώνει αυτό, ταμπό μου λένε από... Λέγκια, συμπαίκτη Πρίγιοβιτς, πιθανότατα να έρθει δηλαδή αυτό που λέγαμε χρειάζεται και δεύτερο αμυντικό χαφ, εκτός από τον Κουρμπέλι, αν έρθει ο Κουρμπέλης οριστικά. Τιμπό μου λένε 27χρονος μηχανάκι, συμπαίκτη του Πρίγιοβιτς και του Οφόε που παίζει στο Γαύρο. Και έκλεισε και όπως όλα δείχνουν, έρχεται περισσότερο εκεί είναι επένδυση για το μέλλον ο Μιχόγεβιτς, στόπερ 21 έτους. Από την Βοσνία, συμπαίκτης του Τσίμιροτ, παίκτης ο οποίος έρχεται, θεωρώ εγώ, για εναλλακτική λύση. Για εναλλακτική λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Ισχύει για όλους, ισχύει αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ματάκι χορταράκι για όλους. Ματάκι χορταράκι. Δεν θέλω να πιστεύω καν τις φήμες, γιατί αυτό είναι, έρχεται από κάτω αυτή η κουβέντα, ότι δεν θέλει να έρθει ο Κουρμπέλης, λέει, στον ΠΑΟΚ. Δεν το εξετάζω καν αυτό. Δεν μπαίνω καν σε αυτή την παγίδα. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ. Περιμένω. Σήμερα μέχρι τις 8 είναι το όριο των μεταγραφών, το χρονικό. Δεν υπάρχει αυτό που κάναμε παλιά με τις θηρίδες, δηλαδή τελείωνε η μεταγραφική περίοδος 31 Ιανουαρίου και κάνανε την τελευταία μεταγραφή. Έχουμε μια θηρίδα. Και εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, ντιν-νταν, χτυπούσαν οι καμπάνες. Α, παιδιά, είχαμε κρατήσει και μια θηρίδα, κάναμε και μια μεταγραφή ακόμα. Για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου μιλάμε τώρα, έτσι. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας. Όλη η πόλη ζει και αναπνέει. Όλη η πόλη ζει και αναπνέει. Γι' αυτά τα 11 παιχνίδια. Αυτό που βιώνει η πόλη, αν δεν κυκλοφορείς μες στην πόλη, αν δεν είστε εδώ, το λέω για τα παιδιά του εξωτερικού. Για τα παιδιά από την επαρχία που φυσικά το βιώνουμε τον ίδιο τρόπο και πιο σκληρά ακόμα και πιο έντονα γιατί είναι μακριά από την Τούμπα, μακριά από τον Πυρήνα, μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο μυαλό του κάθε ΠΑΟΚτσι. Πιο έντονα από ποτέ. Ναι, όλα τα υπόλοιπα, ο καθένας τα εργασιακά, τα οικογενειακά, τα... εννοείται. Αλλά μόνιμη εποδός στις κουβέντες. Η τρέλα αυτή στο βλέμμα όλων δεν έχει υπάρξει άλλη φορά. Εγώ είμαι 46-47. Δεν το θυμάμαι άλλη φορά. Ήρθα στην Ελλάδα το 82.
Δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα, καλά, το 85 ήμουν και πιτσιρικάς, αλλά δεν το θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει τέτοια λαχτάρα, τέτοια πρεμούρα, τέτοια πίστη, τέτοιο πάθος. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι έχουν πληθύνει οι συνδρομές και οι εγγραφές στους διάφορους αλλιευτικούς συλλόγους, η Γαλάζια Λίμνη των Ιωαννίνων, η Πανβαγότιδα, η Πανβεγορίτιδα, η Πανσέλινος, το ένα, το άλλο, η Χαρούμενη Κυραφροσύνη, όλοι αυτοί οι σύλλογοι που θα γίνουν εκδρομές για να παρακολουθήσουμε από κοντά τις ομορφιές αυτής της πόλης, την Κυριακή Ήθαρο. Αυτός και είναι και ο μόνος λόγος φυσικά, έτσι. Θέλω να πω ότι σε χιουμοριστική ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Ανόβερο από τα παιδιά στο Ανόβερο χθες, που όντως βάλανε κανονικά το πρόγραμμα μέσα, ότι ξεκινάμε τάδε ώρα, πάμε τάδε ώρα, έτσι, έτσι, αλλιώς, αυτά και τα λοιπά, σε αυτή την ανάρτηση που έκανε, υπήρξαν, να το, κοπή πίτας, αθλητικός σύλλογος ερασιτεχνών αλλιέων Ιωαννίνων. Κυριακή, όλοι στη λέσχη μας. Θα ακολουθήσει ψάρεμα στη λίμνη. Φέρτε τα καλάμια μαζί σας. Ιωάννινα Fishing Club, η Πανβότιδα. Αθλητικός σύλλογος ερασιτεχνών αλλιέων Ιωαννίνων. Τσιριγότη 14 και Κάνιγκος Ιωάννινα. 4-54-44 Ιωάννα. Υπάρχει κανονικά ο σύλλογος. Το αναρτά λοιπόν ο Χρήστος και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, είχα καμιά 35 αιτήματα για εγγραφή. Και τους είπα, παιδιά, είναι χιούμορ κάνουμε. Όχι ρε, να πάμε, δεν είναι. Πού να κρατηθεί ο κόσμος. Πού να κρατηθεί ο κόσμος, πού να κρατηθεί. Πολλά έχουμε να πούμε, πάρα πολλά. Είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, καταλαβαίνετε, είναι μια ιδιαίτερη τρέλα αυτή με τις μεταγραφές. Δεν μου περνάει ποτέ αυτή η καψούρα. Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, να δει θα γίνει. Βέβαια, για μία ακόμα φορά, το λέγαμε, θυμάστε, αρχές Δεκέμβρη. Δεν πιστεύω να φτάσουμε 31 Ιανουαρίου και να συζητάμε τελευταία μέρα, αλλά πιο πολύ το λέμε, δεν το πιστεύουμε ούτε καν εμείς. Ούτε καν εμείς το πιστεύουμε πλέον. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε 31. Είναι περαιών, είναι θεσμός ρε παιδί, που το λένε. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία και λατέσσερα. Θα μου πεις, από το να μην πάρεις καθόλου σε χαλάει, δηλαδή οι μεταγραφές που ήρθαν τελευταία μέρα το καλοκαίρι και ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια και ο Σαμπράνο σε χαλάσανε, με χαλάσανε καθόλου εννοείται. Από το να μην έρθει καθόλου άλλος, εννοείται. Άσε που η περίπτωση του Κουρμπέλη είναι ιδιάζουσα, είναι περίεργη. Είναι περίεργη. Φυσικά και υπάρχει από μερίδα του κόσμου τσαντίλα για το ότι θα δοθούν χρήματα στο Βάζελο. Λέει, άστο να πάει στον πάτο. Τον σώζω. Τον σώζω. Εκεί βέβαια χρωστάνε 100 εκατομμύρια. Το 1,5 που θα πάρει ο Παναθηναϊκός θα τον σώσει. Στην παρούσα φάση θα τον σώσει. Σου λέει ο άλλος, όχι από εκεί. Άστους. Παίρνει και η ΑΕΚ τον Χουλτ τελικά. Έπαιξε μεταξύ Νότιχαμ Φόρεστ, δηλαδή Ολυμπιακό, και μεταξύ Μελισανίδη. Και τελικά μάλλον πάει ο Χουλτ στην ΑΕΚ. Υπάρχει λοιπόν η μερίδα που τρελαίνεται και σου λέει, όχι ρε, γιατί να τους δώσω, γιατί να τους δώσω παίκτες, γιατί να τους δώσω λεφτά αυτούς που με τρύπησαν τόσες πολλές φορές. Αυτή είναι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η μία οπτική γωνία του θέματος. Η άλλη οπτική γωνία του θέματος λέει το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνα παίκτη ελεύθερο, γιατί θα τους κάναμε και ήρωες. Είδατε οι κακοί αυτοί που παίρνουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα στην αδύναμη ώρα του και στην κακή στιγμή του κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν το κάναμε έτσι. Τώρα περισσότερο τους πονάει αυτό που γίνεται. Να το ξέρετε. Επειδή είναι πολύ εγωιστές και επειδή ήταν τόσα χρόνια καλοκακομαθημένοι, τους φαίνεται, είναι πρωτοφανές να έρχεται ο άλλος και να λέει μπραφ, ντούκου, πάρε τα λεφτά, εγώ είμαι ο ισχυρός, έρχομαι, είμαι τόσο ισχυρός που δείχνω και μεγαλοσύνη, που δείχνω και μια ανωτερότητα. Αυτό τους πονάει πιο πολύ. Να το ξέρετε.
Δεν ξέρω αν θα τελεσφορήσει οριστικά η μεταγραφή. Οι πληροφορίες μέσα στη νύχτα λένε ότι επήλθε συμφωνία, αλλά είπαμε είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτά, γιατί θυμάστε με το Μολέντο τι έγινε. Άρα κρατάω μια πισινή, ρε παιδί μου, επιτρέψτε μου εμένα. Λέω όμως ότι αυτό ακριβώς τους πονάει πιο πολύ. Ότι ο ΠΑΟΚ που τον χτυπούσαν στην πλάτη και λέγανε «Αχ, τι, πολύ σας γουστάρουμε ρε παιδί μου, είστε πολύ συμπαθείς». Ναι, ναι, τι καλά να ήταν δυνατός ο ΠΑΟΚ. Εμείς θέλουμε ένα δυνατό ΠΑΟΚ. Νάτος ο δυνατός ο ΠΑΟΚ. Το θέλα δυνατό τον ΠΑΟΚ, αλλά του κάνανε αφέμαξη. Και έφευγε ο Παντελής Κωνσταντινίδης, και έφευγε ο Δημόπουλος, και έφευγε ο Σαλπικίδης, και έφευγε ο Βιτόλο, και φεύγαν όλοι οι παίχτες κάτω. Και πηγαίναν στον πράσινο. Ναι, ναι, συμπαθείς, συμπαθείς. Ε, βέβαια, αφού με είχε στο χεριού σου με τα γραφικά και ήμουν αδύναμος και έπρεπε να πουλήσω τα σημικά μου για να επιβιώσω, φυσικό ήταν να μου χτυπάς την πλατούλα και να μου λες κρίμα, κρίμα, ρε παιδί, κρίμα, κρίμα, αλλά μεγαμπίμπιπ όπου με έβρισκες. Και μου έπαιρνες τα περιουσιακά μου στοιχεία. Εκμεταλλευόσουν την ένδυά μου, τη φτώχεια μου. Πάντα μιλάμε οικονομικά, γιατί από περηφάνεια, από ιστορία, από παράδοση, από λαό, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από κανέναν. Και στις πιο ισχνές οικονομικά περιόδους και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις πιο φτωχικά συνθήκες, στις πιο φτωχικές συνθήκες στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν αυτό, να ξέρετε, τους πονάει πιο πολύ. Τον κύριο Αλαφούζο και τους υπολείπους. Να ξέρετε, περισσότερο αυτό είναι ότι έρχεται, κοίταξε, γιγαντώθηκε ο ΠΑΟΚ, είναι ένα μέγεθος που έρχεται και στην ουσία μου δίνει μια αναπνοή. Έγινε αυτός ο ισχυρός και με μεγαλοσύνη, με γαλαντόμο τρόπο με βγάζει, μου δίνει λίγο οξυγονάκι για να πάρω μια ανάσα, μου δίνει κάποια ψίχουλα για να μπορέσω να πάρω μια αναπνοή. Αυτό πονάει πιο πολύ. Σας το λέω να το ξέρετε. Το να πηγαίναμε, να περιμέναμε, να βάζαμε τον παίχτη, να κάνει προσφυγή, το Μολέντο ή τον Κουρμπέλι ή τον οποιοδήποτε. Να το βάζαμε να κάνει προσφυγή και να τον παίρναμε στο κλεφτό, ήταν βουτυράκι στο επικοινωνιακό ψωμί τους. Θα σήκωναν πάλι ολόκληρο θέμα. Ορίστε και έτσι και αυτά και ανέντιμα και τέτοια. Μια χαρά τώρα έντιμα, μπροστά όλα στο φως. Και λεφτά για τον παίχτη και παίκτες τους δίνει η ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, ο άνθρωπος πει, όχι καμία σχέση με αυτούς. Άσου τα πας στον πάτο. Υπάρχει αυτή η άποψη και είναι απολύτως σεβαστή. Απολύτως. Και δεν είμαι και τόσο μακριά από αυτή την άποψη, θέλω να σας πω. Δηλαδή, το δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες, έπρεπε από εκεί. Το σκέφτεται έτσι. Αυτό είναι η Βαν, δεν είναι ούτε Μίχελ, έτσι το καταλαβαίνετε. Ούτε Λουτσέσκο, ούτε τίποτα. Σου λέει τι έκανες εσύ τόσο καιρό, ήσουν ο ισχυρός, με τρυπούσες, έκανες συμμαχία με τον άλλον που τόσο καιρό τον έφτυνες και τώρα γλύφεις. Έτσι θα σου δείξω ότι είμαι ανώτερος. Έτσι θα σου πατήσω τον εγωισμό. Θα έρθω όμορφα και ωραία, έντιμα, μπροστά όλα, πεντακάθαρα. Μπραφ, πάρε, να, δεν ξέρω πού θα φτάσει, το κοντέρ, πού θα φτάσει, θα τα δούμε αυτά. Σήμερα θα δώσουμε, όπως κάναμε και χθες, μέσω τηλεφώνων και με το νέο μας σύστημα πλέον να μπορείτε και έξω να παίρνετε, γιατί χθες είδατε δώσαμε τη δυνατότητα σε πολλούς και εκτός γραμμής να μπορέσουν να μπουν στην κλήρωση. Τα χαιρετίσματα στον αδερφό και φίλο Ηλία στον Ντούσελντορφ που έκανε εγχείρηση και μόλις ξύπνησε από το χειρουργείο αυτή τη στιγμή και ακούει την εκπομπή. Καλή ανάρρωση, αδερφέ! Φιλιά! Φιλιά στον Ηλία στον Ντούσελντορφ! Γεια σου, Ηλία! Φιλιά σε όλη την, ομογένεια. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚτσής, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει Ζωμουσάκη, είμαστε εδώ καθημερινά μαζί σας, να ξέρετε. Έχουμε λοιπόν οργασμό μεταγραφικό, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ επόμενο, είναι η τελευταία μέρα. Θέλω περισσότερο να μιλάμε για αυτούς που είναι εδώ, αυτοί που μας έχουν φέρει στην πρώτη θέση, με τα λάθη που έγιναν στον πρώτο γύρο, με τις παραλήψεις, με. Να μιλάμε για τον προπονητή, ο οποίος άκουσε τα σχολιανά του και τώρα πρέπει να πάρει, πρέπει να πιστωθεί τον καλό λόγο για την αμυντική λειτουργία, για το πώς διαχειρίζεται την ομάδα, για το πώς παίρνει τα μάτς, πάρα πολύ σημαντικό. Να είμαστε έντιμοι απέναντί του. Και το κυριότερο,
όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, ο καθένας από το δικό του πόστο, από το δικό του μετερίζει, με το δικό του ρόλο. Ποιος είναι ο πιο μικρούλης, ο πιο μικρός οπαδός που θα πάει, μέχρι τον πιο γυραλαίο. Από το πιο ασήμαντο μέσα εισαγωγικά πόστο μέχρι το πιο σημαντικό. Από αυτό που κουρεύει το χόρτο μέχρι εκείνον που είναι στην κορυφή και είναι ο Ιβάς Αβίδης. Όλοι με πίστη, με θετική άβρα. Με αυτήν σαν όπλο δεν φοβόμαστε κανέναν, παιδιά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ένα πράγμα ακούω μόνο από όλους και συμφωνώ μέχρι τελευταίο κόμματος. Δεν φοβάμαι ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ, σας το λέω ειλικρινά. Για όλοι τι φοβόμαστε. Φοβόμαστε τη δική μας κακή στιγμή. Έχουμε μέσα μας ένα χειρόφρονο εμένα με τραβάει, γιατί την πατήσαμε στο παρελθόν, γιατί η κορυφή μπορεί να ζαλίσει, γιατί μπορεί να είμαστε αυτοκαταστροφικοί, γιατί μπορεί να θολώσουμε, γιατί μπορεί να κάνουμε μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Αυτό ακούω από όλους, συμφωνώ απόλυτα. Το έχω πει και εγώ σε παλιότερες εκπομπές. Το μόνο που φοβάμαι είναι εμάς. Τη δική μας μαύρη κουρτίνα. Τίποτα άλλο. Ποιος Ολυμπιακός και ποιος Μελισανίδης, πια. Αυτός ένα μηδέν είναι η απάντηση. Τίποτα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Κυριότερο και πολύ σημαντικό. Πριν φτάσουμε σε αυτές τις αναμετρήσεις της Τούμπας που λέγαμε ότι εκεί μπορεί να γυρίσει βαθμολογικά, πριν φτάσουμε ακόμα εκεί, είμαστε τώρα στο σημείο που εμείς κρατάμε την μοίρα στα δικά μας χέρια. Είναι τεράστιο ψυχολογικό εφόδιο. Μην το απολέσετε. Το νου σας, όλη τη βδομάδα πάλι θα λέμε. Καλά και στην εκπομπή της Παρασκευής εννοείται. Το νου σας, στα Γιάννενα, το νου σας, οι άλλοι μεταξύ τους, όχι θα φάνε τα μουστάκια τους, όχι τις φαβορίτες του Κόκοτα, όχι τα μουσια του Αβραάμ Λίνκον, όχι τις πλεξούδες να πούμε μουσια του μαέστρου από το μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος θα φάνε, ό,τι και να γίνει στο άλλο μάτς, εμάς μας ευνοεί, ό,τι και να γίνει. Αν έρθει Χ, χάνουν και οι δύο από δύο βαθμούς. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, μένει εκτός η ΑΕΚ, μένει πίσω. Αν κερδίσει η ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι, στο Καραϊσκάκι δεν παίζουν. Αν κερδίσει η ΑΕΚ πέρα μέσα, γίνεται μπάχαλο ο Γαύρος. Μπάχαλο, έτσι θα γίνουν. Μπάχαλο θα γίνει. Άρα, τι κάνουμε εμείς. Εμείς πρωτίστως το δικό μας παιχνίδι. Το νου σας. Δηλαδή, μη χύσουμε την καρδάρα με το γάλα πάλι, παιδιά. Το λέμε συνέχεια αυτό. Φοβάμαι μόνο εμάς, τίποτε άλλο. Κανέναν διαιτητή, καμία απαγόρευση μετακίνησης, καμία προπαγάνδα δική τους, καμία αλυσαλέα επίδυση. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Αν είμαστε εμείς ενωμένοι, προσιλωμένοι στο στόχο, με πίστη, με τρέλα, με πάθος, το μεταδίδουμε αυτό το πράγμα. Φυσικά θα πρέπει με τη Λάρισα να μην πέφτει ούτε καρφιτσούλα. Το γήπεδο να γνωρίσει μεγάλες δόξες. Ο ναός μετράει αντίστροφα, το καταλαβαίνετε. Θα γκρεμιστεί. Έτσι όπως την ξέρουμε τον ναό, έτσι όπως την ξέρουμε την Τούμπα, δεν θα την ξαναδούμε ποτέ. Άρα, τις τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε να το ζήσουμε αυτό, φαντάζεστε δε το αντίο αυτής της Τούμπας να συνοδευτεί με το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν θα είναι ένα φοβερό τερτύπι. Δεν θα είναι και μια φοβερή δικαίωση. Γι' αυτό το κτίσμα που δεν είναι άψυχο. Δεν είναι μόνο τούβλα, δεν είναι μόνο χώματα και λάσπες. Είναι ποτισμένο με πάθη, με όνειρα, με τρέλα, με υδρότα, με αίμα, με δάκρυ, με παράπονο, με φιλοδοξίες, με θύμησες. Ρωτήστε αυτούς που δεν έχουν πια τον πατέρα τους ή τον παππού τους ή τον συγγενή τους ή τον φίλο τους που πήγαιναν μαζί στην Τούμπα. Να σας πούν πώς νιώθουν. Για τον ναό. Ρωτήστε τους. Και για αυτούς που έχουν φύγει λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε εκεί. Σαν ένα τελευταίο αντίο, έτσι όπως τον ξέρουμε τον ναό. Και εμείς τι είμαστε, είμαστε μια κουκίδα μόνο. Το 59 που χτίστηκε η Τούμπα δεν ήμασταν ούτε στις σκέψεις των γονιών μας. Δεν ξέρουμε αν ήταν κιόλας μαζί οι γονείς μας. Είμαστε μια κουκίδα στον χρόνο. Τώρα λοιπόν που αυτή η κουκίδα είναι το τέλος του ναού όπως τον ξέρουμε, το τελείωμα μιας ιστορίας, φανταστείτε, ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος με το γεια σας
να φύγουμε με πρωτάθλημα ή και με κύπελο ακόμα. Με double. Να φύγουμε έτσι από τον ναό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Να είναι έστω και ένα άδειο καρεκλάκι. Δεν υπάρχει. Καταλάβετε το. Το ζείτε, το καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Γίναν δύο κλικ φέτος. Το ένα κλικ στην Ξάνθη. Που εκεί καταλάβαμε ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Θα το γυρίσουμε. Και εκεί βάζει πολλές φορές και η μοίρα, βάζει και η τύχη το χέρι της. Με τον τραμπατσμό του Καντουρί. Λυπάμαι που το λέω, δεν θέλω εγώ τίποτα προσωπικό με το παιδί. Τραυματίζει τον Καντουρί, αυτό που φωνάζαμε τόσο καιρό το καταλαβαίνει και ο Λουτσέσκου. Βάζει τον Πέλκα στον άξονα και ο Πέλκας κάνει παπάδες. Σκοράρει, μοιράζει, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Ανεβαίνει όλο το σύστημα. Μπαίνει ο Πασχαλάκης, δεν τρώει γκολ ούτε στη φοιτητική εστία, ούτε στην εστία στο αρτοποιείο. Και αλλάζει όλο αυτό. Η γαμημένη άβρα είναι τεράστια υπόθεση, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Ο ίδιος άνθρωπος, χωρίς ψυχολογία, χωρίς άβρα, με μία μύρλα, να πάει να καρφώσει ένα καρφί στον τοίχο, να έχει από δίπλα την πεθερά και του λέει: Χαχαήρευτε! Πάλι θα κάνεις την τρύπα! Πάλι θα χαλάς τον τοίχο! Πάλι θα φας το δάχτυλό σου! Και αχ, βρε, σου δώσα την κόρη μου! Τα καλύτερα, βρε, τη είχα! Τα καλύτερα! Και τη θέλανε οι γιατροί και οι δικηγόροι! Και ξεστραβώθηκε! Και αγάπησε εσένα! Και σε πήρε! 99% θα χτυπήσει με το σφυρί, θα λιώσει το μεγάλο δάχτυλο! Το μεγάλο κιόλας δάχτυλο! Θα γίνει μπλε! Θα κάνει μια τεράστια φούσκα όπως τα Mickey Mouse! Θα αφήσει το σφυρί, θα τρέξει, θα βγει από το σπίτι του, θα βγει έξω στον δρόμο, θα βγει περιφερειακό, θα βγει στο εξού, θα βγει πάνω σκερέ στο χορτιάτι για να φωνάξει, όπως κάνουν στα Mickey Mouse. Ο ίδιος άνθρωπος, όταν έχει πει το αντέ, έλα λεβέντη μου, έλα παλικάρι μου, του λέει γυναίκα, μαστορά μου εσύ, σε όλα πρώτος είσαι, σε όλα δυνατός, και στο σφυρί και στο κρεβάτι, και κουβαλητής και αυτά, τι άντρα πήρα εγώ, ο ίδιος δεν γίνεται, με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια το καρφώνει το σφυρί. Και το καρφί. Ο ίδιος άνθρωπος. Άρα, τι λέμε, αφήνουμε στο πλάι 11 βήματα πριν το τέλος, αφήνουμε στο πλάι. Ό,τι διαφωνία μπορεί να υπάρχει, σεβαστή. Πρώτος είπα, δεν έπρεπε να πουληθεί το όλο ο Τσίμιροτ. Το είπαμε. Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Το να μπούμε σε αυτή την εσωστρέφεια που μας ταλαιπώρησε, που μας στέρισε πολλά πράγματα όλα τα χρόνια είναι λάθος. Τι κάνουμε, βάζουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον, το καλό της ομάδας. Και ας διαφωνούμε, και ας μην γουστάρουμε τον Λουτσέσκου ή τον Μίχελ ή τον έναν ή τον άλλον. Ας μην τον γουστάρουμε. Πάνω απ' όλα, Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Πραγματικά, μιλάω στο μικρόφωνο όπως τα λέμε και έξω. Αλήθεια σας το λέω. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Σε παρέα που μιλούσαμε χθες. Σκέφτομαι φωναχτά. Αυτό. Έχουμε να φοβηθούμε μόνο εμάς. Κανέναν άλλον. Μπίπιπ. Κανέναν άλλον μπίπιπ. Βάλτε στον μπίπιπ ό,τι είστε. Κανέναν άλλον παλιό μπίπιπ. Παλιό μπιμπά. Έτσι. Κανέναν άλλον. Κανέναν. Μόνο εμάς. Έχουμε εμείς τρέλα. Το θέλουμε πιο πολύ από όλους. Το δικαιούμαστε πιο πολύ από όλους. Μην αφήνετε κανέναν να σας παίρνει το χαμόγελο. Να σας παίρνει την τρέλα. Μην αφήνετε κανέναν. Μην αφήνετε. Αυτό. Και νομοτελειακά θα πάμε εκεί. Τώρα αν θα έρθει ο Κουρμπέλης ή δεν έρθει ο Κουρμπέλης. Okay. Σπουδαία κίνηση θα είναι. Μακάρι να τελειώσει σήμερα. Για τους δυο που είπαμε, για το τυμπό μου λένε, τι έμαθα, τι μου είπαν, άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Μηχανάκι και τεχνίτης, εξαιρετικός. Φυσικά ρωτήθηκε και ο Πρίγιοβιτς μαζί. Βαλαγκό στη Ρεάλ Μαδρίτης. 1-2 παίξανε. Ματάκι χορταράκι για αυτόν. Έρχεται όμως έτοιμος παίξα. Αυτοί είναι κατευθείαν. Μπαίνουν, παίζουν. 28 χρονών. Τώρα για τον Πιτσιρικά, τον Μιχόγεβιτς, δεν είναι ο ξάδερφος του Μιχόπουλου από τη Βοσνία, όχι. Ο Μιχόγεβιτς 21, 1,91, στο όπερ επένδυση. Δεν έχετε για να πάρει τη θέση του Βαρέλα, ούτε για να παίξει τη θέση του Μαλέζα ή του Κρέσπου. Λέω εγώ. Μπορεί να μπει και να μας βγάλει τα μάτια. Έτσι. Αλλά λέμε όμως ότι πρόκειται για μία επένδυση. Ο Χατσερίντι είναι κλεισμένος και συμφωνημένος για το καλοκαίρι. Οι άλλοι θέλαν τώρα,
νομίσαν ότι βρήκανε τον παπά να θάψουν και τους ζωντανούς οι Ουκρανοί. Θέλουμε, λέει, 3 εκατομμύρια για τον παίκτη. Τι λέτε, ρε. Γράφει πουθενά, μαλά. Μπιμπιμπ. Το καλοκαίρι μένει ελεύθερος ο παίκτης. Σε 3 μήνες θα τον πάρω τζάμπα. Όχι, εμείς θέλουμε 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, εντάξει, okay. Θα τον πάρω το καλοκαίρι. Και παίζεται παιχνίδι τακτικής εδώ. Μήπως καταλάβουν ότι σου λέει το να μην πάρουμε τίποτα. Πάρε ένα χαρτί τώρα. Πάρε το χαρτί αυτό, θα το βρεις στο δρόμο. Και παίζεται πάντα στρατηγική. Αυτά και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σήμερα από τις 8.30 μέχρι τις 10. Κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Εκλεκτά πράγματα έχουν τα παιδιά. Θα το κάνουμε μέσα από τα τηλέφωνα και αργότερα θα δώσουμε και γραμμή και έξω, αφού μπουτιλιαρίζεται να πούμε το σύστημα, για να μπορούμε να δώσουμε σε όλους αυτή την ευκαιρία. Φιλιά στην Τίνα Δημητριάδου, από τις πιο πιστές και αγαπημένες. Γεια σου, Μπασκετοζουμουσάκι. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα μαρσάρισμα, κυρίες και κύριοι, μια μπαντιά και επιστρέφουμε! Δώσ' του! Άνοιξε το! Να, 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 να. Τα στεφανώματα! Δείτε τι μελωδίες έχει η Ελλάδα, η παράδοσή μας. Δηλαδή αυτό σηκώνει, φίλε, και τον πεθαμένο. Σηκώνει και τον βαλσαμωμένο, φίλε. Έτσι, έχει μία ορμή μέσα, έχει μια τρέλα, ένα πάθος. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Είναι, λέει, μουλέν ή μουλάν. Θα σας πω, τιμπού είναι το μικρό, μουλό είναι. Έτσι, μουλό. Τώρα, άλλος το λέει μουλάν, άλλος το λέει μουλέν. Μπάλα να παίξει, αυτό μας ενδιαφέρει. Τελευταίος Γάλλος που είχαμε, αξιόλογος, ήταν ο Σορλέν. Δεν μου λες, αυτός που είχαμε πάρει από τον Παθρακικό, το αριστερό εξτρέμ, ο Ρομπέρτ, ήταν πριν τον Σορλέν ή μετά? Μασέ. Πρέπει να ήταν μετά. Εγώ θυμάμαι, φίλε, καλά, και ο Νημανή Γάλλος ήταν, αλλά περνάω, δεν ακουμπάω. Πάμε να δώσουμε γραμμούλες στο λαό, πάμε να μιλήσετε εσείς. Και παράλληλα δίνετε και το ονοματάκι σας με τα 3 τελευταία νουμεράκια, τους λέγοντες, με τους 3 τελευταίους, για να σας στείλουμε για κρεατάκι, για τσιτσί, τα κρέατα ενός μήνα. Πόσο χαίρομαι που κάνουμε το τραπέζι σε ανθρώπους, έτσι που γεμίζουμε. Δηλαδή φαντάζω κάθε φορά που τρώνε μια πυρουνιά από την πατσέτα, από τον μπιφτέκι, το γεμιστό, από το σουβλάκι, τη λένε «Γεια σου ρε Κωστή, γεια σου ρε Λίμπερο, μπράβο, στην υγειά σας, στην υγειά του Μιχάλη, στην υγειά του Άγγελου». Έτσι, παιδιά, αυτό. Αυτό μας δίνει χαρά, αυτό. Πάμε στις... ή η μούτζα είναι ή περιμένουν πέντε. Περιμένουν πέντε. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Εξακολουθεί, τρέχει σε μια υποθάλπουσα, σε μια υπολαθάνωσα μορφή. Μόνιμα το ποιος αυτός, 1-0. Όποιος καταφέρει να μας παγιδέψει. Έχει τρίμερους θερμές. Έχει κρασιά από τα μπελόις. Έχει τραπέζι τη Λαδόκολα. Έχει τραπέζι δώρα στα όρθια. Έχει, να πούμε, θα βάλουμε και δώρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδης. Έχει τη Παναγιά στα μάτια, την Άρτα, τα Γιάννα, τα πάντα όλα. Όποιος καταφέρει να μας πει ποιος αυτός. Ο ένας βέβαια θα το πει, καταλαβαίνεις. Σε αλλαλαγμούς θα ξεσπάσει, έτσι. Κανονικά θα αναβοζίζουν φώτα, Βέγγας και τέτοια. Πυροτεχνήματα, πυρσί και αυτά. Καλημέρα σας. Σιωπηλός με το βλέμμα του ακροατής αυτός. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό, φίλε. Θα το σκεφτούμε. Θα γίνουμε καλύτεροι, όντως. Ναι! Γεια σας! Και ο δεύτερος. Ναι, γεια σας! Καλημέρα! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με λέμε! Και δεν τα κλέμε. Πάντα και με, όχι μόνο την πίκρα, τα πάντα και με. Αγόρι μου, αγόρι μου. Είσαι ο. Κουκλουτζαλί. Ο καλός του Κουκλουτζαλί, ρε φίλε! Καλός του Κουκλουτζαλί, γειτονιά! Μεγάλες στιγμές. Θα γίνει το μουλέν μας, όχι το πουλέν μας. Πολύ ωραίος είσαι! Πολύ ωραίος! Και θα τους χορέψει τους αντιπάλους Μουλέν Ρουζ, που έλεγε και η διαφήμιση στο γήπεδο της Τούμπας. Το καμπαρέ, Μουλέν Ρουζ, Μουλέν Ρουζ, Μουλέν Ρουζ. Τους κόκκινους θα τους κάνει Μουλέν Ρουζ, θα τους κάνει Μουλέν, δεν ξέρω πώς είναι το κίτρινο στα γαλλικά. Κιτρινού, λε κιτρίν. Αυτό, ναι. Αγόρι μου. Παλ, παλ, Μουλέν παλ, είναι παλ το χρώμα. Παμάλ, παμάλ, λοιπόν. Ήθελα να πω σχετικά με την βοήθεια στο Παναθηναϊκό. Ναι. Πώς το σκέφτομαι εγώ. Ναι. Πλέον η Λίγκα
Δεν είναι σκόρπια σπίτια σε ένα αγροτεμάχιο. Δεν είναι σκόρπια τι, είναι... δεν άκουσα σκόρπια. Δεν είναι σκόρπια σπίτια σε ένα αγροτεμάχιο. Ναι, ναι, ναι. Με ναι. Σκοπό έτσι ώστε αν γκρεμιστεί κάποιο το άλλο θα γλιτώσει. Πλέον η λίγα είναι ένα οικοδόμημα. Έτσι ώστε αν γκρεμιστεί κάποιο μπορεί να γκρεμιστεί ολόκληρη η λίγα. Μπα, δεν πάει είναι έτσι. Είναι τέτοια η κατάσταση. Είναι έτσι το βλέπει ο... έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, ναι, αλλά δεν δε, δε σημαίνει ότι είδες, έπεσε η ΑΕΚ, χάθηκε κάτι, δεν έγινε πρωτάθλημα. Μια χαρά. Έπεσε... αυτά τα λένε, πιστεύω, κοίταξε. Τα αυτά τώρα, ναι. Όχι, αυτό το σκέπτομαι εγώ, δεν είναι... τι λέει, ποιος δεν λέει. Όχι, όχι, ότι, ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, έχει μια λογική, απλά αυτό θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός προς τα έξω και προς την Νόβα και προς όλους και προς τη Λίγα, ότι χωρίς εμάς δεν γίνεται πρωτάθλημα. Μια χαρά γίνεται. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Ναι. Τουλάχιστον σημασία έχει τώρα αυτή τη στιγμή να μην κρεμιστεί το οικοδόμημα. Αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι που μπορούν να μπουν μετά στην ενεργεία και να πάψουν να χτίσουν, να βάλουν υποσυλλόματα, να κάνουν, μπορεί να πίνουν, να πέσει, να κάνουν ό,τι θέλει. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να κρεμιστεί. Γιατί τώρα λεφτά παίρνουν και από την Νόβα και από την Λίγα ναι. Και από την ΕΠΟ ίσως, δεν ξέρω εγώ, όλες οι ομάδες. Ναι. Τότε θα έχουν πάρει όλες τα λεφτά που τους αναλογούν. Κατάλαβες εδώ, εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα. Να και δούμε. Ο Λιβάν επειδή θέλει να βλέπει τον εαυτό του, έτσι το βλέπω εγώ, έτσι κόμπτη, σαν διαχειριστή, θέλει να τους έχει όλους λίγο ικανοποιημένους. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι σαν τον Αυτοί Παραούλα. Έχει λογική. Εξάλλου πάει να κάνει έτσι, το ίδιο πράγμα ο Μελισανίδης, πάει να πάρει το Χουλτ. Να πληρώσει τον Παναθηναϊκό να πάρει το Χουλτ. Εντάξει, αυτό μπορεί να θέλει και για την ομάδα του θέλει. Έχει και ένα ο Μελισανίδης στην ομάδα του. Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, ναι. Πάντως αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός με την ομάδα που έχει, η άμυνα του πίσω είναι τρίπιο πανί. Τίποτε. Δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί. Τίποτε. Δεν είναι κανένας τέτοιο. Κανένας δεν είναι φαβόρι. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι. Σου είπα. Φοβάμαι μόνο εμάς. Φοβάμαι εμάς μόνο. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν φοβάμαι ούτε εμάς τώρα. Γιατί δεν έχουμε τα παλιά μυαλά σαν παίχτες. Άσε να λέω εγώ. Άσε με να λέω εγώ. Άσε με, ναι, λέω. Εσύ λέγε, εσύ έχει δουλειά σου. Άσε με, βρε. Ποια δουλειά, βρε. Δεν είναι αυτό. Έχει φύγει. Σε φύγει από τη δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό, αδερφέ. Έχεις κάνει το χόμπι σου δουλειά, αλλά δεν πάει να είναι και δουλειά. Κατάλαβε. Εντάξει, okay. Από αυτή την ιστορία. Σωστά. Χαλαρά κατά τα άλλα, χαλαρά. Χαλαρά, λοιπόν, χαλαρά. Βάλε Τάσος το όνομα για τα κράτα. Για πες μου, για πες μου. Τάσος και 974. Τάσος 974. Έγινε Τάσε, φιλιά. Έγινε, φιλιά. Ναι, δουλειά, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Προπολού, δεν μπορείς να το δεις. Δεν γίνεται. Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να μπει διαχωριστική γραμμή. Ότι ξέρεις, σκέφτομαι, πρέπει να είμαι επαγγελματίας, δεν πρέπει να επηρεάζομαι, δεν πρέπει να αγχώνομαι, δεν πρέπει να συμπαρασέρομαι, δεν πρέπει να βάζω συνέστημα. Δεν γίνεται. Είναι τέτοιο το είδος της δουλειάς αυτής. Δεν μπορεί, δεν είναι. Πώς να σας το πω, ρε παιδιά. Δεν βάζει καπάκια σε. Περνάει στο εργοστάσιο, περνάει το μπουκάλι, βάζει το καπάκι, περνάει το επόμενο μπουκάλι. Δεν γίνεται. Όπως και πολλές δουλειές ακόμα. Αν δεν βάλεις μεράκι, αν δεν βάλεις συνέστημα. Ειδικά εδώ τώρα που εμπλέκεται μέσα η ομάδα που είναι καημός, που είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Πάμε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Κωστή, βασικά αυτό που πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε αρχές διανομένης για το παιχνίδι της Κυριακής, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει ο κόσμος, όσοι πάμε και πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολλοί, δηλαδή με τη δίψα που υπάρχει ο κόσμος, να μην πάμε για να προκαλέσουμε. Πάμε εκεί, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ως απελευθερωτής του ελληνικού ποδοσφαίρου, όσο και αν δεν θέλουν αυτοί οι υπόλοιποι με τη λάσπη που του έχουν ρίξει περί χαλήφης κτλ. Προσπαθεί να γίνει ξανά το ποδόσφαιρο κανονικό. Το ξέρω ότι κάποιοι τρελαίνονται και να πήγαν ένα offside κτλ. Προσπαθούν όλοι να εξισώσουν τον βιαστή, όπως είπες, κατά σειροήν, με έναν που έτυχε να πιάσει τα οπίσια μιας κοπέλας που του άρεσε. Ακριβώς. Ένα στιγμίο χουφτωματάκι. Χουφτωματάκι, ναι. Αυτά που έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος, χούφτωστη. Θα πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε έδρα που παίζει η ομάδα μας, οι οποίες είναι σχεδόν όλες από τις δύσκολες παραδοσιακά για την ομάδα μας, έτσι. Δηλαδή και στα Γιάννη να δυσκολευόμαστε και στην Τρίπολη και στον Ατρόμητο και στη Λεωφόρο. Θέλει συγκέντρωση, η ομάδα να μπαίνει έτσι πως μπήκε με το Αγρίνιο. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, αλλά η νοοτροπία της ήταν ότι μέχρι το τέλος θα προσπαθήσω και στο τέλος θα το πάρω αυτό που δικαιούμαι.
Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι οι άλλοι αρχίζουν και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Άρχισαν να δέρνουν δημοσιογράφους, να δέρνουν τον άλλο τον ανθρωπάκο της ΑΕΚ που είχε κάνει μια μήνυση. Τη μήνυση σε βάρος του Περέιρα και του Κασάμι. Έχουν αμολύσει εδώ τα σκυλιά τους στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ο ένας πλέον έχει γίνει εμετικός, αυτός που είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Προκαλεί συνεχώς τους οπαδούς του ατρομήτου, ώστε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα αρνητικής βάρος του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι η ΠΑΟΚ ήρθε η ώρα να λάβει μέτρα για αυτό το πράγμα. Γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι, έχουν τέτοιο μίσος για τον ΠΑΟΚ και τέτοια αγάπη για τα χρήματα, που προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα μαζί για να μας δημιουργούν πρόβλημα. Και με τον ένα φίλε, θα πεθάνουν από τη στεναχώρια τους, από το δηλητήριό τους, όταν πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτοί ξέρεις τώρα, επειδή ξέρουν ότι το βλέπουν να έρχεται, θα προσπαθήσουν με τον άλλο τρόπο μετά να σου μειώσουν τη χαρά, όπως κάνουν τον τελικό. 100%. Στο έδωσε το ΣΥΡΙΖΑ, το δώσανε ο Χαλίφης. Αυτό ακριβώς. Καλά, αλλά ας το πάρω εγώ και θα ασχοληθούν μετά με αυτούς. Εννοείται. Αυτό εμείς δεν χαλάω καθόλου ενέργεια, μη χαλάτε για αυτούς. Καθόλου. Αυτό που λες εσύ είναι 100% ο στόχος και το νου σας, ρε μάλια. Πάμε όλοι με ένα στόχο, νίκη με νίκη κάθε παιχνίδι, και αν είναι δυνατόν να κάνουμε το απόλυτο για να μην χρειαζόμαστε κανέναν. Αλλά νίκη με νίκη κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και να μην δώσουμε δικαιώματα σε κανέναν να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι. Να είμαστε μια γροθιά για να μην μπορούν να μας τρυπήσουν όπως έχουν κάνει στο παρελθόν. Έτσι. Όπως είχε γίνει στο 2010, αν θυμάσαι. Ακριβώς. Χρήστο, πες μου λίγο 3 τελευταία ψηφία να σε βάλω και στην κλήρωση. 6, 7, 9. Έγινε, αδερφέ. Φιλιά. Καλημέρα. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το Γιώργο. Τι μου κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Χθες πόσα άτομα πήραν τηλέφωνο. Να θυμάμαι τώρα. Τα είχα τα νούμερα έξω. Πήραν και μέσα και το εδώ. Ξέρω. Καμιά πενηνταριά νομίζω. Και πόσες γυναίκες. Πόσες γυναίκες. Ένας φίλος ήρθε από ψάπε τα παλιά. Φιτήλια, φιτηλάκια βάζει. Φιτηλάκια, έτσι. Στην Τζόρτζια, φιτηλάκια. Η αξιοαγάπητη σύζυγός σου σε ακούει το πρωί. Η Ροίδα. Ακούει. Μερικές φορές ακούει. Ναι, βεβαίως. Έχει γνώση. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε κρυστάλλινοι. Είμαστε πεντακάθαροι. Οι παντόφλες που φοράει είναι με τα κούνη. Δεν υπάρχει παντόφλα σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει ένας αδαμάντινος άντρας. Ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι και είναι η χαρά της ζωής. Όχι, είσαι καλό παλικάρι. Εγώ βάζω και το χέρι μου μέσα στο καμινέτο. Πάντως, καλού κακού, κάτι ξύλινες, κάτι σολ με τα κούνη ξύλινο τις έχουμε κρύψει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θέλω να τους δώσουμε ούτε ένα ευρώ. Ούτε τίποτε. Αυτά τα οποία έχουμε τραβήξει στα τόσα χρόνια. Ναι. Από τότε που θα έμαθα το ποδόσφαιρο και πήγαινα και έβλεπα την αγαπημένη μου ομάδα, αυτές οι δύο ομάδες. Από Λίτσα ξεκινώντας μετά με τους Πανάθα. Ήταν η μάστιγα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι μόνο για μας. Για όλες τις ομάδες. Σωστό. Εγώ ανέλησα τις δύο γνώμες, Γιώργο μου, έτσι, ότι μία λέει παίρνω τον παίκτη, τους κάνω και επίδειξη δύναμη, εμένα με ενδιαφέρει να πάρω τον ποδοσφαιριστή, και τους κάνεις και επίδειξη δύναμη, τους αγοράζεις τον ποδοσφαιριστή, τους πονάει πολύ αυτό που είσαι ο ισχυρός, και η άλλη λέει ούτε τον πυρετό μας. Ούτε τον πυρετό μας σε αυτούς δεν θέλω να δώσω. Γιατί αυτοί είναι οι δύο. Δεν υπάρχει νομίζω τρίτη βερσιόν. Πάνω από 2 εκατομμύρια θα στοιχίσει αυτή η μεταγραφή εφόσον γίνει. Ναι. Από τη στιγμή που πληρώνεις τους 3 ποδοσφαιριστές αυτούς το τρίμηνο, τετράμηνο το οποίο θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, είναι λεφτά. Συν αυτά τα οποία θα πάρει για τη μεταγραφή, όχι γύρω. Ένας ήταν ο νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ο άνθρωπος των Βουλγαροχθών, όπως το λέγανε. Ναι. Και θέλω ο Αλαφούζος να γίνει ο Βαζελοφάγος. Να τους διαλύσουμε όσο μπορούμε. Μπορεί να πέσουν και στη β' κατηγορία και στη γ'. Δεν με ενδιαφέρει. Για εκεί πάει το πράγμα. Αυτή η ομάδα δεν πρέπει να έχει να τη λυπηθεί ο κύριος Σαββίδης με τίποτε. Ναι. Με τίποτε. Αυτό που θέλω να σου πω. Το κύριο γεμάτο με σκόνη τσιμέντου, ταχεία πήξεως και τόσο να πνιγούνε. Αυτό που θέλω να σου πω, Γιώργο, και στο λέω με πάσα βεβαιότητα, και με πάσα και με σουτ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει ο Ιβάν τι δεινά έχουν προκαλέσει αυτοί. Δηλαδή είναι απόλυτα ενημερωμένος
και στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τους συνδέσμους και παλιότερα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχουν κάνει αυτοί στο παρελθόν, στον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, να πω και το εξής. Μερικά τα έχει ζήσει και ο ίδιος, τα έχει βιώσει το πετσί. Ακριβώς, ακριβώς. Και με το ΚΑΣ και με τους μείον 15 και με τον πρώην φίλο που του έκαναν γκαλίτσες και πίσω τα μαχαίρια έβγαζε όλη τη σειρά σαμουράι πισόπλατα και με τη λάσπη και με, με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα στα μέσα του και με τα εμετικά ρεπορτάζ στα κανάλια του. Δηλαδή τα έχει βιώσει ο ίδιος. Θεωρεί λοιπόν, λέω εγώ, μπαίνω στο μυαλό του, προσπαθώ, θεωρεί ότι έτσι κάνει επίδειξη δύναμης. Ότι έτσι τον πονάει πιο πολύ με το να πάει και να του πάρει το παίχτη. Διαφωνώ ριζικά. Τέλος πάντων, 4-16 και αν θα πέσει, δώσε σε όποιον έχει απόλυτη ανάγκη. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Λέω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βγήκε η πληροφορία ότι έχει τελειώσει το θέμα Κουρμπέλη. Ότι έρχεται στην Τούμπα ο Κουρμπέλης, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μέσα και οι παίκτες Μιστακίδης, Κάτσε και Κωνσταντινίδης, όχι ελεύθεροι φυσικά, ο Κάτσε και ο Μιστακίδης δανεικοί, ο Κωνσταντινίδης με 50-50 νομίζω ή ελεύθερος, αυτό θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Γιώργος λέγομαι. Γεια σου Γιώργο. Πρώτη φορά παίρνεις. Όχι, όχι, έχουμε μιλήσει κι άλλες μάλιστα φορές. Έλα ρε Γιώργο. Να σε ρωτήσω, θα πάρουμε και τον Γάλλο? Υπάρχει πιθανότητα, ναι. Okay. Κοίταξε, να σου πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη η κίνηση να αποκτήσουμε δύο αμυντικά χαφ. Ο Κάνιας, βλέπεις, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Κάνιας είναι σαν να είναι σωσίας του περσινού. Άρα πλέον εκεί υπάρχει μόνο ο Μαουρίσιο, ο οποίος δεν είναι 6, είναι 8, σωστά? Ναι, ναι, και δεν είναι και αυτή τη στιγμή στα καλύτερα. Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κενά εκεί, άμα φύγει ο Κάτσε. Άρα με Κουρμπέλη και τον Μουλέν καλύπτεις με δύο ετοιμοπόλεμους μπαρουτοκαμνισμένους, όχι απλά καλύπτεις το κενό, το υπερκαλύπτεις το κενό του Τσίμηρο. Θα έπρεπε να ήσουν και καλυμμένος σε περίπτωση, όπως λες, είτε στο βράδυ έγινε η εξέλιξη. Άμα δεν δεχόντουσαν, δεν θα μένες χωρίς. Οπότε θα έπρεπε να τον έχεις πάρει. Θεωρώ, όπως το λες, πολύ σωστά. Είναι ότι και μετροπίεση. Κινήθηκαν ότι, κοίταξε, εμείς έχουμε κλείσει τον Τιμπό Μουλέν. Βγήκε και ο παίκτη στο ΙΠΑΟΚ, ναι. Έκανε δηλώσει τη νύχτα ότι εγώ έρχομαι, έχω τριετές συμβόλαιο πρόταση κτλ. Σου λέει, έχω αυτόν. Ευτυχώς δεν κάναν το ίδιο λάθος όπως με το Μολέδο. Δηλαδή τώρα εδώ προέβλεψαν ότι μπορεί πάλι να στραβώσει κάτι. Σου λέει, είμαι λάθος, παίρνω και δύο άμα. Ακριβώς. Ωραία, το χειρίζομαι. Το θέμα σου λέει, τον έχω έτοιμο. Θέλεις, καλώς. Αυτά και βλέπουμε. Μ' άρεσε αυτό που είπες για την τελευταία χρονιά της Τούμπας. Αλήθεια, δεν είναι αδερφέ? Είναι. Πάμε, δηλαδή... Θα είναι πολύ ωραίο να κάτσει. Πολύ ωραία. Είναι ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο να το κάνουμε μια μεταφορά. Ότι μεγαλώνετε σε ένα σπίτι, στο χωριό ή στην πόλη, που είναι το πατρικό, που έζησε μέσα ο πατέρας σου, η μάνα σου, που μεγάλωσες εσύ, που είδες τους γονείς σου να γερνάνε, που ίσως είδες κάποιους να φεύγουν, τους παππούδες, τους γιαγιάδες σου, μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν είναι ένα απλό κτίριο. Δεν είναι μόνο πέτρες. Κάθε γωνία είναι ποτισμένη με μνήμες. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι θα μπει η μπουλντόζα να τον κρεμίσει στο τέλος του χρόνου, δεν νιώθεις την ανάγκη να πας λίγο να πάρεις από την άβρα, να ζήσεις κάποιες στιγμές ακόμα, να καθίσεις μέσα στη σιωπή να κοιτάς τους τοίχους και να θυμηθείς κάποια πράγματα που είσαι εκεί πέρα μέσα. Μόνο εγώ το βλέπω έτσι. Όχι, είναι πολύ σωστό. Κάπως έτσι ρε παιδιά, ας το δούμε σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξανά. Όχι, δεν ξέρουμε, δεν θα ξαναέχουμε την ευκαιρία. Μετά τις 6 Μαΐου δεν ξαναβλέπουμε. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε το καινούριο. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κανένα μεγάλο φιλικό, πιθανό να γίνει κάποιο φιλικό, αλλά επίσημο παιχνίδι φαντάζεσαι να γίνει στέψη στο τέλος. Να πούμε πρωταθλητής Ελλάδος 2017. Με τον Πλατανιά δεν παίζουμε. Τελευταία αγωνιστική με Πλατανιά, ναι. Τι έχει να γίνει? Αυτό, ας γίνουν τα πράγματα, ας έρθει, τα φέρει μαγικά χαρτάκια. Όπως πρέπει. Άστο, άστο φίλε. Άστο. Σιγά σιγά. Τώρα Γιάννενα. Ας τον Πλατανιά. Γιάννενα. Ένα-ένα. Το νου μας κι εμείς. Και χωρίς να τα παιδιά που θα πάνε τέλος πάντων να μην δημιουργούν καταστάσεις ότι να μην μας τιμωρήσουν. Για να... Όχι. Καταρχήν ο κόσμος θα πάει για αυτό το συνέδριο αλλιέων της
ροζ πέστροφα, η οποία ευδοκεί. Για τα βατραχοπόδα. Βατράχο, βεβαίω. Έτσι, έτσι. Υπάρχει ο σύλλογο το... φίλων αλλιέων, ο Κέρμιτ. Και το νησάκι τη. Κυραφροσύνη, βεβαίω. Μια επίσκεψη τη... εκεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Για τον Αλή Πασάκη. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Έγινε, αδερφέ! Λοιπόν, έδωσε νούμερο. 561. Γιώργος είπαμε, έτσι. Ναι, ναι, 561. Έγινε, Γιώργο, να είσαι γερός. Πάμε, μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Yes! Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ναι! Ναι! Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Πιαστήκα χέρι, χέρι, 2-3. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, ζουμουσού λέμε. Ζουμουσού, δεν είναι γαλλική λέξη. Πώς λέμε, Jean-Jacques ζουμουσού. Έτσι, έρχεται, από ό,τι φαίνεται, ο Κουρμπέλης. Σπουδαία μεταγραφή, δεν χρειάζεται να το πούμε. Παίκτης, ο καλύτερος παίκτης του Βάζελου, σε ανύποπτη στιγμή εδώ και καιρό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σωτήρη, όταν έπαιζε πολύ δυνατά η μεταγραφή του Μολέδο, είχα πει, αν ήταν να πάρω κάποιον από εκεί, θα ήθελα τον Κουρμπέλη. Μιλάμε τώρα πολύ καιρό πριν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι πιο απαραίτητος ο Κουρμπέλης από το Μολέδο στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Τώρα, οι ενστάσεις που υπάρχουν, η άποψη που έχει ο καθένας, η γνώμη που έχει για το ότι δεν έπρεπε από εκεί, ας τους αυτούς να χαθούν, αυτά είναι δευτερεύοντα. Ένα πράγμα στο τέλος κρατάμε, ενισχύεται η ομάδα, από ό,τι φαίνεται, με δύο αμυντικά χαφ, αν έρθει και ο Γάλλος, δεν ξέρω αν θα επιλέξουν τον έναν από τους δύο, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Είναι ο άλλος, είναι συμφωνημένος. Ο Μουλέν, συμπαίκτης στη Λέγκια Βαρσοβίας του Πρίγιοβιτς. Έχει ρωτηθεί εκεί. Όπως και ο 29χρονος σχεδόν δίμετρος στόπερ που έρχεται, ο πιτσιρικάς, ο Μιχόγεβιτς, ήταν συμπαίκτης με τον Τσίμιροτ. Και εκεί, τον ρωτάς τον άλλον, σκαμπάζει αυτός, τον πήρε τώρα στην Εθνική Βοσνίας. Ήταν αρχηγός στην Εθνική Νέων. Το γνωρίζει το τόπι. Ματάκι χορταράκι για όλους. Εδώ είμαστε και έχει δρόμο ακόμα. Κρατήστε και μια πισινή για τον Κόντε, το Center for των Ιωαννίνων. Γιατί με αυτό δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Θα δούμε τι και πώς. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Εύχομαι, εύχομαι, εύχομαι σε όλους αυτούς που περιμένουν να μας δουν να στενοχωρηθούμε, ποτέ να μην πάρουν χαρά. Ποτέ να χάσουμε τον Ιούνιο το επόμενο μάτρε, μπίπιδες, που περιμένετε στη γωνία τον Ιούνιο, ρε, που να σας καεί το DVD player. Υπήρχαν κάποιοι που λένε, καλά ρε, μα αλήθεια τώρα είσαι πρώτος, είσαι ψηλά και πήρε να μου πεις ότι φυσάει. Υπήρχαν φίλοι που το κατάλαβαν και έκαναν επίσης αντίστοιχα τον άνεμο εκεί ψηλά. Τι ωραία, τι ωραία. Μείνε εκεί, μπορείς να μείνεις εκεί. Μείνε εκεί μέχρι τέλους. Μείνε εκεί, τρέλανε μας. Το μονόλεπτο στο οποίο απευθύνομαι στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι τώρα, βάλε το χαλάκι κανονικά και πάλι. Το μονόλεπτο που αφιερώνω κάθε μέρα. Ένα, το νου σας. Θεσμός πλέον. Δύο, 11 βήματα μέχρι την αιωνιότητα. 11 βήματα μέχρι την Αθανασία. 11 βήματα που σας γράφει μετά ανεξίτηλα η ιστορία. 11 βήματα πριν από το να χαραχτείτε σε τείχους ανεξίτηλα. 11 βήματα πριν. 11 μόνο. Μόνο 11 βήματα. Νιώστε το, βλέπω. Βλέπω τον Μπέλκα με τη μάσκα και τρελαίνομαι, φίλε. Που το παιδί θα παίξει, θα μπει να παίξει με τη σπασμένη μύτη στα Γιάννενα. Βλέπω το βλέμμα του Μάτος, το βλέμμα του Πασχαλάκη, το βλέμμα του Πρίγιοβιτς, το βλέμμα του Βιερίνια. Ολονών, να μην αδικώ κανέναν. Φάτε τους. Φάτε τους όλους, μη μασάτε τίποτα. Πάω καφού. Ζούμου σου λέμε, ξεκάθαρα. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα, γραμμές ανοιχτές. Παράλληλα, μου δίνετε και το όνομά σας για να σας βάλω για μια υπέροχη δωρούκλα, υπερατού δώρο, τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στην Νεάπολη. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή. Καλώς το παιδί! Έλα, καλημέρα, Μίτσος. Έλα ρε Μιτσάρα! Τι κάνεις? Πού είσαι, αγοράκι μου? Εδώ. Είπαμε να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο, είχα καιρό να τα πούμε. Καλά κάνεις, αδερφέ. Καλά κάνεις. Έλα, αγόρι μου. Μεταγραφικό ντεμαράζ, Ντεμαράζ που λένε και στα χωριά μας. Ναι, ναι. Έτσι. Πεθαίνω γι' αυτά.
και Κωσίκη, θα να σου πω. Βλέπω τώρα μέσα στο τέτοιο το Κάτσο Κωνσταντινίδη Μιστακίδη. Ναι. Το SDNA γράφει για ναι. τον, ότι όχι με τη μορφή δανεισμού. Απλώς πάνε με 50-50 και πληρωμένοι στο καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό ισχύει μόνο για τον Κωνσταντινίδη. Για τον Κωνσταντινίδη. Μόνο για τον Κωνσταντινίδη. Νομίζω ότι ο Μιστακίδης και ο Κάτσε πηγαίνουν δανεικοί. Πληρωμένοι βέβαια, αλλά δανεικοί. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι λέει, ότι, τι, λέει ότι οι παίχτες... Γράφει και τα τρία ονόματα. Μιστακίδη, δανεικού... λέει στο πακέτο, ας πούμε, Μιστακίδης, Κάτσε, Κωνσταντινίδης. Ναι. Και μετά, γιατί το Μιστακίδη το έχει πρώτο σαν όνομα, μετά τον Κάτσε Κωνσταντινίδη έχει παρένθεση, όχι με τη μορφή δανεισμού. Μήπως αναφέρεται κάτι τώρα, το έχω μπροστά μου. Λέει, υπολογίζεται ένα 601 σύν την απόξη. Μιστακίδη, Κάτσε και Κωνσταντινίδη, ναι. όχι με τη μορφή δανεισμού. Μήπως αναφέρεται μόνο στον Κωνσταντινίδη. Μόνο στον Κωνσταντινίδη, δεν μπορεί. Ναι. Ίσως, ναι. Δεν ξέρω. Αυτό που ήξερα εγώ δεν ξέρω τώρα τι έχουν συμφωνήσει. Καλά, θα είναι έγκλημα μεγάλο. Να αφαιθεί. Όχι, όχι. Να ναι, λέω ρε παιδί μου. Εγώ τι πιστεύω. Δανεικός ο Μιστακίδης και ο Κάτσε. Πληρωμένοι κιόλας από ό,τι φαίνεται. Και ο Κωνσταντινίδης 50-50. 50-50. Έτσι πιστεύω. Αυτό το παιδί ρε να πούμε γάμο του. Εντάξει. Τον πίστευα φίλε. Αλήθεια στο λέω. Και εγώ τον πίστευα. Μ' άρεσε πολύ. Με στεναχώρησε κιόλας. Είμαι στεναχωρημένος με τους τελευταίους τραυματισμούς. Γιατί πήγαινε να πάρει τα πάνω του. Έπεφτε κάθε φορά με τους τραυματισμούς. Τέλος πάντων. Πρώτον, θέλω να μου δώσεις ένα, γιατί παλιά είχα το 1-1, το ψευδόνυμο, να σου το πω έτσι. Είχες το 1-1 ήταν το ψευδόνυμο, το παλιό. Το παλιό, ναι, 1-1, ναι. ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ήταν οι εποχές ότι που είχαν τα παιδιά. Τα γεννητούρια. Τα γεννητούρια. Πάμε και θέλεις καινούριο αγόρι μου, θέλεις, βαφτιστεί. Βρες ένα τέλος πάντων. Να βρω ένα, Ναι, ναι. Να βρεις ένα. Πες μου λίγο, δεν θέλω να μου δώσεις κάτι όμως, πρέπει να... να σου πω κάτι, παλιά, σου έχω πει, παλιά, με πραγματικότητα έτσι, στη δουλειά με ξέρανε σαν ναύτης, ας πούμε, παραγγελίες που έδινα, ας πούμε... Πώς, σαν... Σαν ναύτης. Ναύτης! Στο ναυτικό, ναι, σαν ναύτης, αφού είχα πάει, σε έναν... έμπορο, ας πούμε, μέσα και ο κύριος ναύτης, δεν είμαι ο κύριος ναύτης. Ο κύριος ναύτης. Το Ποπάι, μας αρέσει το Ποπάι. Το Ποπάι, καλό, καλό είναι, ωραίο, μια χαρά. Γεια σου Ποπάι! Πάει, η εποχή Ποπάοκ υπέφερε πάει, γεια σου Ποπάι, γεια σου Ποπάι. Ο Πάοκ όλους τους... Γεια σου Ποπάι, γεια σου Ποπάι. Έχω φίλε άμα θες, μέχρι αύριο το πάμε. Φιλιά αδερφέ μου, γεια σου Ποπάι. Ήρωας με την Όλιβ, ήρωας. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Πάμε στον Μέθε. Μέθε, επόμενο. Ναι. Έλα ρε. Εγώ είμαι. Κάερε στα περμητίδο. Γιατί λες πάμε στον επόμενο, αφού σε σφυράω. Φιού. Φιού. Πω, φίλε, τρυπάει το κόκαλο, ρε. Τι βαρδάρης είναι. Βαρδπάοκ είναι, όχι βαρδάρης. Βαρδπάοκ. Ξύλωσε και τις λαμαρίνες από το βαρδάρι. Μέσα τα πάλι από εκεί μέσα. Έχουμε μουρλαθεί τελείως όλοι. Δεν καλά κάνουμε, έτσι, καλά κάνουμε. Έτσι γουστάρουμε. Έτσι. Κάερε στα περμητίδο λεβεντάτσι εσοπλικατό. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κάποτε σου λέγα κουφάλα νεκροθάπτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ! Φαντάζεσαι! Θυμάσαι τι σου λέγα ποιο φαντάζομαι για νεκροδάπτη. Πώς δεν θυμάμαι. Βέβαια. Ξεπατώσω. Τον καράφλα τον Έλμερ. Κανονικά πρέπει να του πάρω 3-4 παίκτες να τον αφήσω με τίποτα. Με τίποτα. Εκεί κατευθείαν στην κάμερα σε τεχνική να δεν θα μείνει και τίποτα. Ο Χουλτ θα πάει στην ΑΕΚ. Ο Κουρμπέλης μάλλον θα έρθει σε εμάς. Φεύγουν όλοι, όχι του φεύγουν. Όχι μάλλον, μα 99,9% έχουμε ναι. πληροφορίες, δεν ξέρω τώρα. Πάντα εγώ, επειδή έχουμε, έχουμε... Αυτός που μου το είπε εμένα, ναι. μου είπε 99,1% ναι. λέει... Ναι. Και εσύ τώρα περιμένεις εγώ να σε ρωτήσω. Τώρα εσύ μπροστά σου έχεις
ποιος αυτός, εγώ... γραμμένο, έχει και τον Ιχολίπη συνέτερο απέναντι. Όχι, λέει, όχι ρε, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Έτσι. Την έχω κάψει τη λέξη, την έχω καυτηριάσει. Την έχω καυτηριάσει. Δεν έχω, άλλον έχω για βοηθό, εντάξει, δεν πειράζει. Άντε, καλά, σε συγχωράμε, δεν πειράζει. Την άλλη φορά όμως θα την πληρώσει από τον άλλο, να το ξέρεις. Καλά, 100%. Ειδικά ο Άλωνας, εννοείται. Μ' αρέσει πάντως που δεν τα παρατάς. Παπούτσι έχει στο στόμα σου και δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε ένα. Θα τραγουπέδινο! Γεια σου, πάμε! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε. Ζήστε τη στιγμή. Η εκπομπή όπως είναι ηχογραφημένη την ακούτε στο site μας, στο zoomusu.gr, zms.gr. Τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ δεν είναι αμυγός ΠΑΟΞΙΔΙΚΟ το site, ούτε 100% ρεπορταζιακό ή δημοσιογραφικό. Έτσι είναι η εκπομπή στο διαδίκτυο. Με τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτά μας, τα πρωτοσέλιδα, τα αρθράκια μας, γράψτε στο γίνε zoomusu ορθογράφος εκεί, zoomusu, zms.gr. Και σε λίγο καιρό σας ετοιμάζουμε και εκεί εκπλήξεις. Σήμερα, στο τέλος, τα 52 άτομα τα οποία έστειλαν, πήραν τηλέφωνο εδώ, πήραν τηλέφωνο έξω στη γραμματεία και έκαναν και τις αναρτήσεις στο ντύχο μας, στον αθλητήριο, έρχομαι αμέσως, τα παιδιά από το εξωτερικό θα μπουν σε μία κλήρωση για τις θερμές. Είναι 52 σύνολο. Έτσι, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε... Τι πρέπει να κάνουν στους καινούργιους παίχτες οι παλιοί για να τους δώσουν να καταλάβουν πού πάμε και τι κάνουμε? Το τούνελ της Φαλιάρας αυτό που κάνουνε το... Εκτός από αυτό, Κωστή, που ναι. πρέπει να γίνει, είναι καθιερωμένο, ναι. Πρέπει να κάτσουν και να τους πούν, κοιτάξτε εδώ, είμαστε μια παρέα, πορωμένοι, τρελοί παοξίδες, που πάμε να πάρουμε τον double. Μ' αρέσει. Για να το δώσουν να το καταλάβουν, για να είναι και αυτοί έτοιμοι για τις 11... Ναι. Νίκες. Αυτό ξέρεις τι γίνεται, Τσουκνίδα. Δεν χρειάζεται να το πεις. Όταν ο άλλος μπει στην παρέα και δει τον πρωταθλητή Ευρώπης να παίζει αριστερό μπακ και να γυαλίζει το μάτι του σαν να είναι ένα πιτσιρίκι που το έφερες από την ΚΑΠΑ 18. Κωστή, όταν δει το μάτο στα 32 του να κάνει σπριντ και να δαγκώνει λαιμούς. Όταν βλέπει τον Πασχαλάκη να τρώει το χορτάρι και να φτύνει και τα σπόρια. Όταν βλέπει τον Μπρίγιοβιτς να πηγαίνει με Ολύμπια ψυχραιμία να παστελώνει. Όταν βλέπει τον Μπίσεσβρα που όποτε του ζητηθεί μπαίνει και είναι εκεί. Όταν βλέπει τον Βαρέλα, τον Μπίστ, να μην περνάει ούτε η σκέψη, ούτε η ώρα, όχι αντίπαλος. Οι πράξεις από μόνες τους. Μια διαφορά. Ναι. Οι δύο που έρχονται, ο Γάλλος και ο άλλος από τη Σαράγεβο, ναι. είναι από soft πρωταθλήματα, κατάλαβες. Που εντάξει, πρέπει να μπουν και αυτοί απευθείας στο κλίμα. Ναι, δεν αντιλέγω. Κοίταξε, και ο Πρίγιοβιτς από εκεί ήρθε όμως. Ναι, αλλά δεν ήταν όπως τώρα που είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι για όλα. Ναι, θέλω να σου πω ότι μπορεί από ένα soft πρωτάθλημα να έρθει ένας παίκτης που να τρώει λαμαρίνες. Αυτό θέλουμε και εμείς. Και ο Φόε που πήρε ο Γαύρος, που είναι ένα εξαιρετικό χαφ, ο Φόε που πήρε ο Γαύρος, από εκεί τον πήρε. Είναι σε λάθος ομάδα, Κωστή. Απ' τη Λέγκια. Σωστό. Θα το κατάλαβε. Το κατάλαβε ήδη. Το κατάλαβε. Μα ήδη θέλει να φύγει. Το κατάλαβε, φύγανε νωρίς. Ήδη θέλει να φύγει. Ήδη θέλει να φύγει. Βάλε με συμπλήρωση. Έλα, 600. Στο 600. Τέλος. Έγινε. Φιλιά. Okay, λοιπόν, bye. Γεια σου, Μανώλη μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ας πω ένα πανόραμα. Γεια σου, ρε, Overview. Έλα, ρε, πανόραμα. Δώσε μου λίγο όνομα και αυτό να σε βάλω για τα κρέατα. 260, αλλά ξέρεις, εγώ είμαι άνεργος πολίτεκνος. Όποιος άνεργος είναι πολίτεκνος, αν κληρωθώ. Αδερφέ μου, δώσε μου μικρό όνομα. Κώστας. Ωραία. Έγινε, Κωστή. Αδερφέ μου, το σημειώνω δίπλα. Ναι. Αυτό το τούνελ της Φαλιάρας, άμα βάλουμε 10 συνδεσμίτες από τον Εύωσμο, από τον Λέμι και 10 από την Νεάπολη, θα μιλήσουμε με το τούνελ. Ερώτηση. Δεν θέλω να σταθώ αν θα είναι παλιοί συνδεσμοί ή καινούργοι. Ας μην σταθούμε ηλικιακά. Έτσι, να κάνουμε μια τυχαία επιλογή. Πήγε σε δυτικές συνοικίες, θα δεχτώ. Θα δεχτώ. Κορδελιό, θέλεις. Λέμι, τι θέλεις. Εύωσμο, τι. Λέμι. Ωραία. Τα παιδιά είναι και γειτονιά. Αγαπούμε. Πιστεύεις ότι θα αρκεστούν μόνο στα χέρια ή θα πέσει και λίγο κλωτσίδι? Κοίταξε, αυτό ανταλλακτικά θα βγει. Δεν είναι.
φίλε. Ε, από αγάπη, έτσι. Από αγάπη, ναι. Ε, το κάνουμε για να σκληραγωγηθείτε. Κατά το νου σας. Είναι ο μόνος τρόπος για να βγει επιτυχημένος ο Μίχελ. Δεν θα υπάρχει παίκτη να φέρει και θα παίξει. Καταρχήν πιστεύω πρέπει να περάσει ο ίδιος ο Μίχελ. Να του πούνε. Ναι. Ε, μίστερ, πιστεύεις, ξέρω εγώ, να πούμε ότι η χωρίστρα αυτή που έχεις συνάθει με την ομάδα μας. Θα πει, I think we have to be very careful. Εντάξει, okay, τώρα θα περάσει από το τούνελ της Κλωτσοπατινάδας και άμα βγεις αλόβητος, εννοώ από πλευράς χωρίστρας, εμείς μαζί σου ό,τι θέλεις. Αν όμως σου χαλάσουμε το μαλλί, θα προσέχεις πιο πολύ, πιο πολύ, αν χαλάσει το μαλλί. Αμέσως το κάνουν τα τσακαλάκια. Ε? Τη μέση θα πάει χωρίστρα. Θυμάμαι τη μέρα που ήρθα στις Διακόβ. Βγαίνει ένας. Έλα, Κωστή. Έλα. Καλημέρα. Πού πας, ρε, με χωρίστρα στον ΠΑΟΚ. Πού πας. Θα αποτύχει, λέει Κωστή. Γιατί, ρε. Έλα, ρε, τον κακό του James Bond τώρα, λέει, που φέρανε, λέει ο Αντώνης. Με τη χωρίστρα, πού πας εδώ, ρε. Πού ήρθες, λέει, με χωρίστρα, λέει, διεθνικό διευθυντή. Δεν είχε άδικο, φίλε. Ξέρεις. Ναι, δεν ταιριάζει με το... Τη μοσχοπλήρωσε τη χωρίστρα. Δεν μου λες, Κωστή. 11 βήματα απομένουν, ναι, για να χτυπάει το τηλέφωνο μετά από 30 χρόνια στο Μάτος, θα πίνει χυμό παπάγια στην Κόπα Καμπάνα. Έτσι. Θα βλέπει συν 30, 23, 10 και θα λέει τη γυναίκα, τι είναι σήμερα, θα λέει 10 Μαΐου. Με παίρνουν από τα ραδιόφωνα, έχουμε επέτειο, κάτσε να βγω να μιλήσω. Έχουμε γενέθλια. Θέλω να σου πω ότι, ένα προγνωστικό κάνω, κανένας από αυτούς, δηλαδή, θα σου πω 3-4. Βιερίνια έτσι κι αλλιώς έχει μείνει εδώ. Ε, θεωρώ ότι ούτε ο Μάτος κυρίως, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, αν πάρουμε το double, αν βγούμε Champions League, θα είναι μία περίπτωση ακόμα Πάμπλο Γκαρσία, θα είναι μία περίπτωση Γκουερίνο, θα είναι μία περίπτωση Πάπριτσα. Ξένοι που ήρθαν στην πόλη, δεν θα φύγουν ποτέ, αδερφέ. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Ο Μάτος είναι ένας τέτοιος. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό και για τον Βαρέλα για τον Πρίγιοβιτς, όχι. Ο Πρίγιοβιτς φαίνεται ότι το παιδί θα δώσει ό,τι μπορεί. Δεν είναι για να μείνει, να ριζώσει. Ο Μάτος, φίλε, έχει γίνει ένα εδώ. Τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Να πω κάτι, Κωστή, τελευταίο, για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Επειδή υπάρχουν πολλοί χαζοί οι οποίοι δυστυχώς μεγαλώνουν παιδιά. Προχθές μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είμαστε Τούρκοι. Λέω, όχι αγόρι μου, γιατί είμαστε Τούρκοι. Ναι. Αφού λέει ο συμμαθητής μου ο Ιάσονας μου είπε ότι όσοι είναι ΠΑΟΚ είναι Τούρκοι. Ναι. Λέω, όχι αγόρι μου, ποιος το είπε αυτό, τι ομάδα είναι ο Ιάσονας, μου λέει Άρης. Λέω, δεν είμαστε Τούρκοι. Μου λέει, ο ΠΑΟΚ δηλαδή είναι καλή ομάδα. Λέω, τώρα είναι πρώτος. Πήρε και πέρσι το κύπελο. Ναι, λέει, μου λέει, αλλά πέρσι το κύπελο το πήρε, αλλά έκλεψε. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Λέει, γιατί έκλεψε. Μου λέει, γιατί πλήρωσε το διαιτητή. Πες στον μπαμπά του Ιάσονα να ψάξει λίγο για το χρυσό μαλωδέρας. Ωραία, και να τα βάλει λίγο σε μια τάξη. Τέλος πάντων. Εντάξει, μου είχε τύχει και εμένα αυτό το πράγμα. Άστο, μην το συζητάς. Πόσο κομπλεκτικός κόσμος υπάρχει. Θλιβερό. Πρόσεξε. Καλημέρα. Άλλο τι λέμε μεταξύ μας στο καφενείο και μεγάλη, που εγώ αυτή η κουβέντα δεν μπορώ, ούτε την αναπαράγω. Ούτε. Ναι, τώρα 6 χρονών την αναπαράγω. Αλλά το να πιάσει το παιδάκι τώρα και να του πει έτσι κι αλλιώς, θεωρεί ότι είσαι μάγκα. Τέλος πάντων, εντάξει. Άντε, έχω απαντήσει πολλές τι πρέπει να πει στο παιδί για να πει στον μπαμπά, αλλά δεν θέλω τώρα να την κάνω την εκπομπή για μπαλό. Πρέπει να πάει ο Ποπάι να τον ακουμπάει. Φιλιά, φιλιά! Γεια! Γεια σου, Πανόραμα! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Με καλέσατε πριν από λίγο. Βεβαίως! Γεια σας! Είμαστε από μια εταιρεία μετρήσεων. Πόσο την έχετε τη διάθεση για να ακούτε? 37,5! Πάρα πολύ ωραία! Και εγώ τόσο τη διπλώνω στη μέση, τη διάθεση. Ναι, εγώ τη διπλώνω στα 4 και να μην έχουν πρόβλημα. Τι γίνεται, καλημέρα. Βάζω άκρη. Φίλε, ναι. Προσπαθώ να σε πάρω από τη Δευτέρα και είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό. Δόξα τω Θεώ, φτύσε μας, φτύσε μας. Είμαστε σε... Το κινητό είναι μέσα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι. Έχω να πω στους καινούριους το εξής. Εσύ είσαι παμπάλαιος ακροατής. Από τότε είπαμε, που... δεν είχε ζάχαρο τότε. Ακριβώς. Δεν είχαμε ζάχαρο και η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη. Έχω να πω στους καινούριους το εξής. Εμείς την παρέα μας την κρατάμε και στις δύσκολες μέρες του ΠΑΟΚ. Έτσι, μην νομίζετε ότι τις δύσκολες μέρες κρυβόμαστε, δεν ερχόμαστε ή δεν ανοίγουμε γραμμές. Το θεωρώ υποχρέωσή μου, αυτό που το θεωρώ φίλο μου, να είμαι εκεί μαζί του περισσότερο όταν είναι στεναχωρημένος. Πρώτος εγώ είμαι πικραμένος και έρχομαι για εκπομπή και βαριανασένω.
Αλλά όπως στις πραγματικές παρέες σε ένα τραπέζι, είσαι μαζί και στις καλές και κυρίως στις άσχημες, εμείς είμαστε 19 χρόνια ένα πράγμα μεταξύ μας. Το λέω για τους καινούριους που με ρωτάνε, είστε πάντα έτσι? Γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές ακόμα και μετά από πολύ πικραμένες μέρες, μετά από πολύ στενάχωρες ήττες το έχουμε κάνει. Φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Ξέρει η γυναίκα μου ότι ακούω το ταρό το πρωί, σε γνώρισε και πέρυσι στο Final Four που κάναμε. Α, ναι, και θυμάμαι, απλά βέβαια. Δεν έχει ακούσει καμιά φορά την εκπομπή. Ναι. Και μια μέρα μπαίνει μέσα και έχω βάλει, ξέρεις, κανονικά με το πανίγω, κατευθείαν ανοίγει το ραδιόφωνο και λέει, θέλω να δω τι ακούς. Ναι. Στην πρώτη ατάκα έχει πεθάνει στο γέλιο. Μια γυναίκα η οποία είναι σοβαρή, ρε παιδί μου. Έχει πεθάνει στο γέλιο. Έχεις κάψει τους πάντες. Αγόρι μου! Να σου πω λίγο αυτά που ήθελα να σου πω την Δευτέρα και την Τετάρτη. Να μου πεις. Λοιπόν, πρώτον, είδα που βλέπω τώρα τελευταία, παρατηρώ τα παπούτσια που φοράνε οι παίχτες. Γιατί εσύ, κάποια στιγμή στο κάποια στιγμή είχες πει, ναι, είχες βάλει ένα quiz τι σχέση έχει ο Χαρίτσης με τον Παύλο Γκαρσία. Βερνίκωνε το παπούτσι του όπως και ο Παύλο. Άμα δείτε δες την εκτέλεση του πέναντι και παρατήρησε τα παπούτσια του Μπρίγιοβιτς. Το έχω πει για τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Ολόμαυρος. Κατράνι μαύρο. Ολόμαυρος. Και νομίζω και ο Μάτος και ένας ακόμα είναι που φοράνε μαύρα παπούτσια τελείως. Ο Μάτος έχει μια άσπρη γραμμή που είναι από εταιρεία που δεν την ξέρω. Πρέπει να είναι βραζιλιάνικη. Αλλά ο Μπρίγιοβιτς είναι φίλε Βερνίκος τελείως. Τελείως. Φίλε, δηλαδή οπότε η σημειολογία, παιδιά. Έτσι. Παίζει Παύλο Γκαρσία με στο αποδυτήριο, πιστεύω 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να αλλάξουν τόσο πολύ η νοοτροπία οι παίχτες. Όλα βρε, όλα. Όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Σίγουρα, πάει να διαμαρτυρηθεί ο Σαραϊδάρης και ο Πάγκος και σχεδόν βγάζοντας σχεδόν τα λαρίγκια του και τα μελίγκια του έξω ο Βιερίνια, λέει καθίστε κάτω, καθίστε κάτω τώρα, είμαι στη μάχη μέσα ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δίνει πρωταθλήματα. Αυτό δεν είχαμε. Αυτό δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Πιστεύω ότι ο Βιερίνια, αυτό που διάβασα τώρα τελευταία, ο Βιερίνια είναι η μεταγραφή του τίτλου, δηλαδή αυτός που τους έχει βάλει στον ίσιο δρόμο. Ακριβώς. Θέλει γιατί τέτοιους. Γιατί είναι αυτό που έλεγες όταν ήρθε ο Βιερίνια, είναι αυτός που ξέρει τι αυτό θα πει Τούμπα και τι θα πει αποδυτήρια. Αυτό. Κι άλλοι καλοί παίχτες πέρασαν, Άγγελε. Πόσο λίγοι δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Τη μέρα που έκλεισε ο Βιερίνια, θυμάστε, είπα αυτούνου το μπράτσο, αυτό το χέρι με το περιβραχιόνιο θα σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή. Είπα, δεν ξέρω αν θα είναι φέτος, είπα, δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου, αλλά νομοτελειακά εκεί θα πάμε. Αυτό δεν μαθαίνεται. Το έχεις σαν στόφα, σαν προσωπικότητα. Τέλος. Δεν μπορεί τώρα ο άλλος να είναι στη Γερμανία ένα 5 εκατομμύρια και το μυαλό του να είναι κάθε φορά στον πάγκο. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Είναι άρρωστος ο τύπος. Δώσε τα 3 τελευταία ψηφία. 2,88. Φιλιά. Και κάτι τελευταίο. Ναι, τελευταίο. Ναι. Ο Κυρσάβας θέλει ξένους διαιτητές για τα ντέρβι. Ναι. Αντί για 2-0 με Έλληνες διαιτητές. Πολύ ευχαρίστω να μας φέρεις ξένους. Ό,τι να θέλει. Γίνει κανένα 4-5-0. Ό,τι θέλετε. Βρε, ό,τι θέλετε. Θέλετε να φέρουμε αυτούς του baseball που είναι με τις ρηγές φανέλες. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πέσαμε. 23-10. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω. Πλέον και έξω στη γραμματεία μας, στο 2310 287 888, δεν χρειάζεται να βγείτε αέρα. Παίρνετε τηλέφωνο, δίνετε τα ονόματά σας για να κληρώσουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Στη Μαριλής έξω στη γραμματεία μας, 287 8888. Πόσο οχτάρια είπα, 52. 2310 287 888. Και στον αέρα μετά, για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος και να κληρώσω και ένα από τα 52 ονόματα των παιδιών του εξωτερικού για το τρίμερο στις Θερμές. Επιστρέφουμε! Όλη τη βδομάδα ακούμε τι λέει το παλικαράκι από μέσα. Σας έχω όλους από κάτω! Άνοιξε το. Είσαι από κάτω! Έλα μωρή αρρώστια! Έλα γκρεμίζουμε το σύμπαν! Σου μου σου λέμε! Όλη ενέργεια, όλη θετική άβρα, όλοι. Σας τη δίνουμε έτσι απλόχερα. Όλοι, έχουμε κάβα για όλους. Κάβα έχουμε. Ατελείωτη. Εδώ είμαστε, ζουμουσάκια μου. Έχω να σας πω ότι για ακόμα 20 λεπτά ανοιχτές γραμμές και
δίνετε και το όνομά σας για μια υπέροχη δωρούκλα. Και σήμερα τα κρέατα ενός μήνα. Τα κρέατα ενός μήνα σας γεμίζει μια σακουλάρα από το Κρεπολίο Άγγελο στη Νεάπολη. Παίρνετε και έξω στη Μαριλής, πέρα από τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα, ήδη πήρατε και δώσατε ονόματα για να έχουμε τη δυνατότητα για πιο πολλούς. Καταλάβατε, γράφετε από το κινητό σας ή από το σταθερό, γράφετε 2310-287-888. Πάμε στον αέρα να μιλήσουμε μαζί. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα. Καλά, γιατί με έκοψες. Σε έκοψα, ναι, να φέρουμε κόκκινο ιόδιο, μα είναι. Έλα, Παύλα, έλα, πες. Δεν μου λες, είπαμε για κοινό. Δεν κόβουμε κανένα, πέφτουν οι γραμμές, η μία πάνω στην άλλη, γίνεται ένας πανικός. Καλά, δίκιο έχεις, εντάξει. Για πάμε. Για πες. Λοιπόν, για κεντρικό αμυντικό τι έγινε, είπες τίποτα. Για κεντρικό αμυντικό έρχεται σαν περισσότερο επένδυση για το μέλλον ο 21χρονος Μιχόγεβιτς από την Βοσνία. Ταλέντο, όπως λένε. 21 χρόνος, 21 έτους. 1,91 ύψος, με τις καλύτερες προδιαγραφές, διεθνής με την Εθνική Βοσνίας. Καϊμάκι, γιαούρτι, δορκάδος. Λοιπόν, 8-22, Παύλος, έγραψες. Έγραψα, εννοείται σε έχω βάλει. Εννοείται. Εννοείται. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Παύλε μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Το 822. Καλημέρα. Ναι, έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Ακούγομαι. Βεβαιότατα. Ακούμε με προσοχή αυτό που θες να μας πεις. Άντε, γιατί έχουμε ακούσει όλες τις διαφημίσεις από το τηλέφωνο. Περιμένουμε μια ώρα να μιλήσουμε. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Τι να κάνω, τι να κάνουμε. Έχεις γίνει πρώτη μου στη... στο καβούρι. Στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε τώρα. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Φτύσε μας, δεν μας ματιάζεις. Τι να κάνουμε. Έλα ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης 760. Μπράβο. Για πες, τι θες να μας πεις, δεν θέλω να λέτε μόνο λοιπόν, όνομα και νούμερο, θέλω να λέτε και αυτό που θέλετε. Ναι, ναι, εύχομαι με το κουρμπέλι μη φάμε καμιά σφαλιάρα όπως φάγαμε το μολέδο, ναι. Γιατί μετά δεν τους ξεπλένει ούτε η καταράκτη του Νιαγάρα. Ας μην σκεφτόμαστε αρνητικά, βλέπεις ότι και εγώ κρατάω μια πισινή, αν δεν μπει η τζίφρα, τώρα φέρεται να έχουμε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και να περιμένουν το ok του κουρμπέλι. Εγώ αν δεν δω τζίφρα, αν δεν δω τη φωτογραφία. Εκεί στη στούμπα στο γραφείο μέσα να κρατάει τη φανέλα και να λέει είμαι ευτυχής που ήρθα στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω τίποτα αδερφέ. Έχω καεί τόσες πολλές φορές στο παρελθόν. Ακριβώς, πολλή σκέψη πέφτει από το παίχτη και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πάντως... Δεν θα καταντήσουμε εμείς ο περίγελος των Αθηνών. Κράτα μία επιφύλαξη για αυτό το σκέλος. Γιατί αυτό τώρα το διαραίουν οι Αθηναίοι που χάνουν τον παίκτη. Που για πρώτη φορά νιώθουν αδύναμοι, έρχεται ο μεγάλος ΠΑΟΚ που τόσα χρόνια δεν σφαλιάρα οικονομικά και αγοράζει παίκτη από το ΠΟΚ, πρωτοκλασάτο, γι' αυτό διαραίουν ότι να ο παίκτη δεν θέλει να πάει εκεί πέρα, μωρέ. Δεν τους γουστάρει κιόλας. Μην το τρώτε αυτό το παραμύθι. Μια χαρά γουστάρει ο παίκτη. Εμείς δεν τρώμε το παραμύθι, απλώς η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές ότι βγαίνουν, λένε, κάνουν, δεν ξέρω τι, στο τέλος τρως μια σφαλιάρα. Ας περιμένουμε λοιπόν, λίγες ώρες μένουν. Απότομα. Βαγγέλη μου, είναι λίγες οι ώρες. Κυριακή, κοντή γιορτή, όχι Κυριακή, έτσι. Τετάρτη, κοντή γιορτή, 1,50 ύψος. Άντε, μακάρι. Έλα. Ο Τσορμπά, ο Τσορμπά. Έγινε, αδερφέ. Μάλλον έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Είναι ο Δημήτρης του Τσορμπατζόγλου. Φιλιά. Έγινε, γεια. Έλα, Δημήτρη μου. Πέσαμε. Θα ξαναεπιχειρήσουμε για να θέλει να βγει ο Δημήτρης παρατέταρτο. Έτσι. Περιμένετε λίγο στις γραμμές γιατί υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα. Τρέχουν όλα αυτά. Είναι τελευταία μέρα σήμερα όπως καταλαβαίνετε των μεταγραφών. Ο κόσμος καίγεται. Ειδικά για την περίπτωση. Σε ένα λεπτό θα ξαναπάρει. Οκ. Συνεχίζουμε εμείς στις γραμμές και να μας διακόψει ο Δημήτρης. Θα βγει να το βγάλουμε αέρα. Προφανώς θα θέλει να μας ενημερώσει. Εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Παύλε, καλημέρα, Κωστής. Καλό το παιδί. Τι κάνεις. Αγόρι μου. Λοιπόν, ένα περιστατικό γρήγορα για να μην κόψουμε και την επικαιρότητα. Ναι. Είμαι την Κυριακή, λίγο πριν τελειώσει το μάτς. Λέω, Λουτσέσκου, λέω, παλιά τώρα, κοίταξε, η παλιά γενιά ΠΑΟΚΤΣΙ με τη φρέσκια γενιά νεκταρίας εποχής. Ναι. Λέω, κανονίστε, λέω, μην χάσουμε, λέω, πόντους εκεί. Και λέει η άλλη. Ναι. Μασάς ρε, έχεις Πασχαλάκι. Ψσσ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 σ
Με έβαλε τα γυαλιά. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι. Είδες το κορίτσι. Δημητρούλα, τι μεγαλώνουμε, ρε φίλε. Μη μασάς, λέει. Μη μασάς. Καλάκι. Μη μασάς. Λέω, κανονίστε, λέω, αφήστε κανένα δίποντο, λέω, εκεί πέρα. Μη μασάς. Μη μασάς, τα παιδιά μας, φίλε. Ψήνομαι στον Πυρετό το Σάββατο. Είμαι 39 και 5, είμαι σε ένα παραλήρημα. Έρχεται στον καναπέ, λέω, πουλάκι μου, κάνε λίγο πιο εκεί, με σε κολλήσω. Μπαμπά, ήρθα να σου πω ένα πράγμα. Μην έχεις καμία αγωνία, για αύριο θα κερδίσουμε. Ένα. Ναι, ναι. Δύο, μπαμπά, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό που είσαι άρρωστος. Λέω, τι πουλάκι μου, ζούμε σου, μπαμπά. Τα ποτίσαμε, φίλε. Τώρα, λοιπόν. Τα ποτίσαμε, ρε. Δώσε φίλε, λίγο, δώσε λίγο όνομα και τρία τελευταία ψηφία. Παύλος. Γιατί... Παύλος. Ναι. 0-0-0. Έγινε. Φιλιά, πάμε τώρα στο Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Άμεσο το ρεπορτάζ. Κορυφαίο ρεπορτάζ κιόλας. Έλα, Δημήτρη. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Τι γίνεται, αδερφέ, για πες. Έχουμε μπει στην Παγκόσμια Μέρα ΠΑΟΚ. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, έτσι. Είναι καθιερωμένη η τελευταία θεσμός. Μεταγραφών. Θεσμός. Είναι θεσμός και βεβαίως επιβεβαιώνεται έτσι. Με άλλη μία, πώς θα το χαρακτηρίσω, τρέλα, με άλλη μία παράνοια. Μεγάλη κίνηση που κάνει ο Σαββίδης. Γιατί ο Σαββίδης αποφάσισε να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και τον Κουρμπέλη και τον Μουλέν. Και τον Μουλέν, μπράβο. Μπράβο, αυτή δύο αμυντικά είναι... χαφ, Δημήτρη. Είχαμε ανάγκη από δύο αμυντικά χαφ. Δεν υπήρχε παίκτης. Μόνο. Εκεί... Αυτή είναι η απόφασή του. Μάλιστα. Να πάμε και στα διαδικαστικά. Πάμε, γιατί... πάμε, αγόρι μου. Ο κόσμος λαχταρά να μάθει. Πρέπει ακούμε. Να μπουν υπογραφές για να είναι όλα επικυρωμένα. Του μου λένε είναι πιο απλό, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα η Λέγκια. Συμφωνεί ο ΠΑΟΚ με τη Λέγκια. 1,3. 1,3, ναι. Αγόρανε ένα κομμάτι. Ναι, ναι. Συμπαίκτης του Πρίγιοβιτς και του Οφόε στη Λέγκια. Σωστά. Ναι, είχε καριέρα στη Γαλλία, στο Βίλγιο, έπαιξε στη Πολωνία. Ένας βραχής όμως χαφ. 28 πιο... χρονών. Ναι, με πιο τεχνικές επιθετικές αρετές, δηλαδή θυμίζει Τσίμηρο σε αυτό το κομμάτι. Όχι το καθαρό, με εξάρι, πιο κανονικός παίκτης. Με αυτό είναι πιο απλά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν οι παραξενίες εδώ οι εσωτερικές. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Έρχεται ο ποδοσφαιριστής το μεσημέρι, συμφωνεί με ένα ενόλο να κεντρικά να υπογράψει. Ωραία. Διευκρίνηση στην αρχή, να το ξαναπούμε για φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ότι είναι ανεξάρτητη από τη μεταγραφή του Κουρμπέλη. Δηλαδή, ακόμα και αν αποκτηθεί και ο Κουρμπέλης οριστικά, ο Τιμπό Μουλέν θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Έρχεται εκείνη ώρα συμφωνημένα. Και όταν στις 3 η ώρα το πρωί προχώρησε το θέμα του Κουρμπέλη, μετά από διάφορες περιπέτειες, αποφάσισε ο Σαββίδης ότι θα τους αποκτήσει και τους δύο. Μπράβο. Ότι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Σπουδαία τώρα, κίνηση. Με τον Κουρμπέλη, εντάξει, τι να πεις, έχουν συμφωνηθεί. Έχει πει ο Παναθηναϊκός το OK, νομίζω ότι είναι για 1,6 τους ποδοσφαιριστές για τους οποίους γίνεται συζήτηση με ποιο καθεστώς θα πάνε. Κάτσε Μιστακίδης και Κωνσταντινίδης. Μου επιτρέψεις μια ερώτηση εδώ, γιατί υπάρχει απορία από τους ακροατές. Δεν τίθεται θέμα ελευθέρας για τον Μιστακίδη και τον Κάτσε, έτσι? Είναι δανεικοί παίκτες, σωστά? Ο Μιστακίδης πηγαίνει δανεικός 100%. Ναι. Για τους άλλους παίζεται το καθεστώς, θα δούμε. Συνειδιοκτησία και τα λοιπά. Θα συμφωνηθεί. Ναι. Ναι. Πάντως για το Μιστακίδη που μας καίει περισσότερο, θέλω να πω εγώ τώρα. Έτσι, κατά ψέματα. 100% δανεικός. Ωραία. Αυτό με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον κόσμο, γιατί ο Μιστακίδης έχει να δώσει πολλά, πιστεύω, ακόμα. Προφανώς. Μάλιστα. Φυσικά. Για τον Κωνσταντινίδη το ξέραμε ότι μάλλον θα πάει ελεύθερος. Για τον Κάτσε δηλαδή είναι το θέμα τώρα, αν θα είναι συνειδιοκτησία κτλ. Έτσι. Ναι, αν θα είναι δανεικός, τα λεφτά, ποιος κτλ. Μάλιστα. Θα πάνε πάντως. Μάλιστα. Άρα είμαστε τώρα στο σημείο που περιμένουμε τι. Έχει συμφωνήσει, την άφηξη του Κουρμπέλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι. Μην τυχόν έχει συμφωνηθεί, εισιτήρια έχει και από τον Παναθηναϊκό και από τον ποδοσφαιριστή. Τα ξημερώματα παραλαμβάνω. Ναι. Και είναι να έρθει για να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Αυτό τι παίζει τώρα με το μεσονύκτιο? Δηλαδή, δεν σας διπούνται καθόλου? Δύο η ώρα τη νύχτα ο Τσίμηρο και τα λοιπά, τρεις η ώρα ο Κουρμπέλης, τι παίζει, κάτι να πούμε, αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπάρχει ένα τραγούδι ξένο που δεν είναι το ρεπερτόριο που λέει No sleep at all. Νομίζω Insomnia, το ξέρεις, που λέει χωρίς ύπνο καθόλου ή δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Με τον καρά ασχολούμαι όπως ξέρω. Μάλιστα. Αυτή είναι η σπουδαία. Τώρα που σε βρήκα, να σε ρωτήσω κιόλας. Υπάρχει περίπτωση του Μιχόγεβιτς, έτσι, του 29χρονου στόπερα από την Βοσνία, σωστά?
Βεβαίως. Και γι' αυτό αναμένεται η αύξηση όλα συμφωνημένα με τη Σεράγεβο. Μια περίπτωση νεαρού ποδοσφαιριστή που απλώς την έχουν εκτιμήσει. Σαν ότι, επένδυση. Κυρίως σαν επένδυση. Mm-hmm. Όχι ότι τώρα είναι κανένα 16χρονο. Ναι, 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 ότι δεν μπορεί να παίξει. Απλά δεν θα βγει ο Βαρέλα να παίξει αυτός. Να το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Και τελευταίο και να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι τρέχει το ρεπορτάζ. Με τον Πέδρο Κόντε του ΠΑΣ Γιάννενα. Παίζει. Έχουν συστηθεί διάφορα ονόματα επιθετικών τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Και όχι μόνο του Κόντε. Ναι. Και επειδή, όπως βλέπουμε, ο Σαββίδης πάλι δείχνει μια φασιστικότητα να ενισχύσει όσο καλύτερα, όσο πιο πολύ τον ΠΑΟΚ μπορεί. Ας περιμένουμε τις επόμενες ώρες, όπως και για τις υπόλοιπες αποδεσμεύσεις. Τέλεια. Θα σας ακούσουμε με προσοχή και το μεσημέρι και σε λίγο. Εδώ θα είμαστε. Εννοείται. Και στο ΠΑΟΚ 24 άμεση ενημέρωση. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Από τις σοβαρές φωνές, το έλεγα και αλλού όταν ήμουνα, ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου, έτσι. Πάμε, πάμε, γιατί κόψαμε την ροή των γραμμών σας. Καλημέρα σας. Ακούσατε το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Γεωπόνε μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Τι γίνεται, αδερφέ. Είσαι φοβερός ψυχοκοτής, ρε φίλε. Μακάρι αυτά που λες για το ποδόσφαιρο να τα έλεγες για κανένα άλλο αθληματάκι. Αφού τώρα εκεί είμαστε, ρε φίλε. Τώρα ναι, η εκπομπή, λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι αθλητήριος, δεν είναι ρεπορταζιακή. Οπότε μην το τραβάς το τηλεφώνημα. Άσε να μιλήσουμε εμείς, γιατί θέλουμε την ψυχοθεραπεία και το ξέρεις πολύ καλά. Σωστό, λοιπόν, αλλά προέχουν τα πράγματα αυτά, το καταλαβαίνεις. Αυτό που είπες, εντάξει, εγώ θέλω να πω αυτά που θέλω και είμαι σύντομος πάντα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό που είπες για τον Μπέλκα, ότι το βοήθησε η τύχη με τον τραυματισμό του Καντουρί, θα συμφωνήσω, αλλά θα προσθέσω ότι δεν ήταν μόνο η ικανότητα του Δημητράκη, είναι και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να δείξω. Η ελληνικότητα και το παοξιδιλίκι. Τα οποία δεν τα μετράνε καθόλου οι έχοντες από τον Ιβάν Σαββίδη εντολή να διοικούν τον ΠΑΟΚ. Οι Έλληνες έβγαλαν, Γιάννη, λοιπόν, οι Έλληνες λοιπόν, έβγαλαν την ομάδα. Σε παρακαλώ, Κωστή μου, σε αφήνω. Πάντα είμαι σύντομος. Okay, λοιπόν, διάλογο κάνουμε, Γιάννη μου, διάλογο κάνουμε, εντάξει, αλλά να μιλήσουν κι άλλοι. Όταν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε έναν ξένο 21χρονο και έχουμε τον Μπούγκουρα και τον Δανικό Χατζησαΐα, δεν μπορώ εγώ αυτό να πω ότι μ' αρέσει, φίλε. Εντάξει, και να μην το στιγματίσω. Άποψή μου. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για το αγαπημένο μας άθλημα, σήμερα δίνουμε ένα τελικό με την Νεπτούνας και πιστεύω θα τον πάρουμε, όπως και το επόμενο μάτς. Από εκεί και πέρα για την αντιμετώπιση που έχει η ομάδα μας από την... 7.30, έτσι, 7.30 το βράδυ. Ναι, 7.30, ναι. Για την αντιμετώπιση, επιτέλους βγήκε μια ανακοίνωση. Ναι, σκληρή. Διαμαρτυρία. Ο προπονητής τα είπε έξω από τα δόντια μετά το μάτς με τον Προμηθέα. Ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μια αντίδραση. Γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει αντίδραση και όχι μούγκα. Έτσι πάνε. Σωστό. ΠΑΟΚ σημαίνει αντίδραση και όχι μούγκα. Φιλιά σε όλους αθλητήριους. Φιλιά. Γεια σου, Γεωπόνε. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Τραλαλα. Λαλα. Δεν είμαστε καλά τα μυαλά μας. Στη Θεσσαλονίκη, στο πύργο εκεί ψηλά. Ωρα, τα ετοπούλα. Αφήστε με να κοιμάμαι, δεν θέλω να ξυπνήσω. Γεωπόνε, το χαλάσαμε, μου συγχωρείς. Άστο, ναι, θέλει να πει τον καημό του. Ο Γεωπόνος είναι τόσο μπασκετικός, είναι εκεί μαζί με τα 150 άτομα, φίλε. Έχει, μου, έχει απόλυτη... Δεν καταλαβαίνω, βρες τις άλλες τις στιγμές που θα είμαστε πιο... Εντάξει. Ναι, έχει τον καημό του, φίλε, και έχει δίκιο με τον μπάσκετ. Συμβουλή προς όλους μας, εάν δεν χαρούμε τη στιγμή που μας δίνεται η χαρά και περιμένουμε την επόμενη μέρα. Το χάσαμε. Η επόμενη μέρα μπορεί να μην έρθει. Άστο, βρε, το χάσαμε. Λόγους. Το χάσαμε, σου λέω. Γι' αυτό λέμε ζούμου σου. Ζήστε τη στιγμή τη μεγάλη, την ώρα που έρχεται. Η ρουφιάνα η στιγμή. Δεν θέλω να μου βάλεις τον ύμνο. Άκουσε με, δεν θέλω να μου βάλεις τον ύμνο του Παρίδη, γιατί τον ακούω και 4 ώρα τα ξημερώματα. Παραγγελιά από την Αμερική, ρε φίλε. Αγόρι μου. Το πιστέψεις. Αγόρι μου. 4 ώρα λοιπόν. Έτσι, αυτό που ζούμε και αναφέρουμε στου Τσορμπατζόγλου την είδηση είναι απίστευτο. Καλημέρα, μεγάλη κύριε υπόθεση. Που κοροϊδεύατε έναν μεγάλο μπακάλι. Άντε κρυφτείτε, ρε. Κρυφτείτε. Ποιος, βρε. Λοιπόν, άσε τώρα. Κωστή, μην με ξυπνάς, παρακαλώ. Τι περιμένεις τώρα, σοβαρά μιλάς. Έλα στην τριβανίσια μου, παυλάρα. Τι περιμένεις, αγόρι λοιπόν, μου. Λοιπόν, θα γκρεμίσει η τούμπα. Θα ονειρεύομαι πάλι την πρώτη φορά που πήγα. Στην 5-6 εκεί πέρα, δεν θυμάμαι που ακριβώς, δεν υπήρχαν ακόμη τότε. Είχε τείχο από πίσω και όταν πήγαμε 12 η ώρα παίζανε οι πιο μεγάλοι τάβλοι. Πρέπει να είμαστε 14-15, ίσως και 13. Ναι. Και παίζανε τάβλοι, φίλε, με τα κεφτεδάκια δίπλα και τα ψωμοτήρια. Δεν ήτανε πάω και ξέρω ψωμί κεφτεδάκια και έτσι. Μεγάλες στιγμές, αδερφέ. Μεγάλες στιγμές. Έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις καταστάσεις. Αυτά που ζούμε σήμερα είναι τρελά. Σκέψου να ήταν ένας
στην πολιτική σκηνή και να μας είχε όλους με δουλειά και ταϊσμένους. Φαντάσου, τα κομμάτια φαντάσου, πολιτική. Φαντάσου, φαντάσου, να είχαμε λοιπόν, και ψυχολογία τέτοια. Δεν μασάμε αγόρι μου, ζούμου σου αδερφέ μου, μένιο ζούμου σου σου λέω. Ναι. Είναι ως εξής φίλε, θα γίνει μεθαύριο μια μεγάλη συγκέντρωση. Κοιτάξτε μην παρακαταλάβετε την Αθήνα, μην είστε τρελή, δική μας είναι. Άντε καλημέρα. Φιλιά, να είσαι καιρός, να είσαι καιρός, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Και καλή σας ημέρα. Και τελειώνουμε, και τελειώνουμε γιατί έχουμε κληρώσεις. Έλα, έλα Μίτσο, έλα, έλα αγόρι μου. Λοιπόν, επειδή σε προλαβαίνω τώρα, γιατί ξέρω ότι θα το πεις. Ναι. Με το που θα έρθει ο Γάλλος κατευθείαν στο ληξιαρχείο. Άστα μου λένε και αυτά. Μέλεν. Τέλος. Έτσι. Μου σου δεν έχει. Ακριβώς. Μου λένε όλοι ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι. Βρε, μελέν λένε τώρα. Μελέν. Λοιπόν και ένα γρήγορο. Αδελφός μου. Εμείς έχουμε την ίδια ηλικία. Ο αδελφός μου είναι μείον 2. Ναι. Δεν το έχει πολύ με τα αγγλικά αυτά και τα λοιπά. Κάνει την κέλα Ολυμπιακός. Ωραία και πάω στο σπίτι του να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάω στο σπίτι, βλέπω ήταν η γυναίκα του εκεί, λέω πού εντός, λέει μέσα. Λέω τι κάνει, λέει κάτι ψάχνει, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε κάποια φάση τον ακούω από μέσα ότι κάτι παίζει, λέει πες, λέει πώς το λένε. Βγαίνει σε κάποια στιγμή, κάθεται εκεί στη καμάρα του σαλονιού και κρατάει μία φιάλη. Ναι. Λέω, τι είναι, απίστευτο χιούμορ. Ναι. Λέω τι κάνεις εκεί τρελοκομείο και τι μου λέει. Κρατάει ένα μπουκάλι και μου λέει I have the luck in my hand. Τι κρατήσε μια luck in my hand. Απίστευτο. Όχι ρε φίλε. Πέθανε στο γέλιο. Θα μας τρελάνεις τελείως φίλε. Θα μας τρελάνεις. Τη γυναίκα τη λέει I have the luck in my hands μου λέει αδελφέ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν έχουμε τρελαθεί όλοι να ξέρεις. Όλοι. Έτσι. Όλοι, δεν ξέρω αν το νιώθετε, στο διπλανό σας δείτε το. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚτσής, έχει καταβληθεί. Το όλο έχει καταβάλει όλα τα θέματα. Τα έχει βάλει στο πλάι. Τον έχουν καταβάλει τα άλλα θέματα, αυτό το έχει βάλει μπροστά. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο, μόνο αυτό μας νοιάζει. Τίποτα, το μυαλό μας είναι εκεί. Μόνο εκεί. Αγόρι μου. Κυριακή, 8.30 ώρα, φύγαμε. Έχουμε ήδη τα εισιτήρια στα χέρια. Βεβαίως. Το καλάμι για να πάμε να ψαρέψουμε τη γνωστή γιανιώτικη πέστροφα. Θα κάνω λίγο μια μικρή διαφήμιση, αν μου επιτρέπεις. Viva.gr έχει μέσα το site των tickets της ΠΑΕ. ΠΑΕ Γιάννενα, μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα και να εκπληκτώσει το εισιτήριό του. Σωστό. Τα φιλιά μου. Πριν φύγεις, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52 να βγάλω από τα παιδιά του εξωτερικού τις θερμές. Το 33, αδελφέ. Το 33. Και περίμενε εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 είναι από εδώ. Και ακόμα 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 και 40. Και ακόμα ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 51. Για να δώσω τα κρέατα. Το 9. Λοιπόν, το 9, πρέπει το 9, να τα ρυθμίσω αλλιώς αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Bye. Βάλε χαλάκι. Βάλε τραγουδάκι. Να δω ποιος είναι το 9. Καταρχήν από τα παιδιά του εξωτερικού. Το 9 είναι ο Αντώνης Κυριαζίδης. Λοιπόν, Ουψάλα, country, Σουηδία. Καλημέρα Κωστή, μία θερμές για να θερμαίνουμε τα κρύα της Σουηδίας. Ζούμου σου. Ο Αντώνης Κυριαζίδης, αυτή ήταν η κλήρωση για τα παιδιά που μπήκαν μόνο από το εξωτερικό. Θα ξανακάνουμε και για τάμπλετ και για κινητό από την ηλεκτρονέτ. Σας το τάζω, σας το υπόσχομαι. Θα ξανακάνουμε. Για εσάς του εξωτερικού, τώρα που το ξεκινήσαμε και μέσα από το zoomusu.gr θα κάνουμε διαγωνισμούς υπέροχους, ετοιμάζουμε πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω νούμερα τώρα, περίμενε, να βάλω νούμερα εδώ. Άνοιξε το χαλάκι, άνοιξε να ρυθμίσω και αυτά που ήρθαν απ' έξω και τα δικά μας εδώ. Έλα ρε Γιώργο Κόρο, έλα. Μπορώ να κάνω μια παραγγελιά. Ξέρεις τι θέλω φίλε. Ανδρουλάκι σε μελαχρινό. Λοιπόν. Αρρύθμισα.
Μου είπε νούμερο και για τα κρεατά. Ή μόνο για τις θερμές. Κόλλησα τώρα, φίλε. Μου έδωσε νούμερο. Δεν θυμάμαι, φίλε. Αν ρώτησα νούμερο, δεν θυμάμαι για τα κρέατα. Τέλος πάντων, αφού τα αρρύθμισα τώρα, δώσε πάλι νούμερο. Τώρα θα είναι και πιο δίκαιο. Δώσε μου πάλι ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 51. Το 19. Το 19. Λοιπόν. Το 19 είναι ο κύριος Ανδριανίδης Γιάννης σε 004. Είναι από τα τηλέφωνα έξω. Ανδριανίδης Γιάννης σε 004. Κύριε Ανδριανίδη Γιάννη, παίρνετε τώρα τηλέφωνο. Άνοιξε! Έχεις κάψει το μυαλό μου. Αυτά! Το νου σας. Ξεχνιέστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και κουρμπέλι και μελέν. Κανονικά. Και οι φίλοι μας παίρνουν τηλέφωνο, το θεωρούν δεδομένο ότι έχουμε βγει ήδη, έτσι, από το στούντιο. Δηλαδή αυτό είναι, σου λέει, έχει βγει ήδη. Ή δεν ακούμε. Μελέτη έχω εκπομπή, αγόρι μου. Δεν βγήκα ακόμα, αδερφέ μου. Δεν βγήκα ακόμα. Τώρα βγαίνω. Αγοράκι μου. Λοιπόν. Α, ναι, το 33 για το εξωτερικό λέει και το 9 για τα κρέατα. Το 9. Κανονικά, φίλε, πρέπει να δώσω κι άλλο ένα τώρα. Πρόσεξε τώρα. Το 9 για τα κρέατα. Πάω να βρω και ποιο είναι το 9. Λοιπόν. Και ο κύριος Δημητριάδης Βαγγέλης. Μην τον αδικήσω. Κόλλησα τώρα, δεν θυμόμαι να του ζήτησα νούμερο. Δημητριάδης Βαγγέλης. Άρα παίρνεις κι εσύ. Δημητριάδης Βαγγέλης, παίρνεις κι εσύ. Δίνουμε δυο σακούλες σήμερα. Κρέατα. Δεν φεύγει κανένας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, όλους σας. Νανούκα μου στο εξωτερικό, τα παιδιά, εδώ είμαστε. Θα σας πω εντός των προσεχών ημερών που θα κόψουμε και την πίτα μας. Γιατί θα κόψουμε μια πίτα, δεν γίνεται να μην κόψουμε, έτσι, ξεκάθαρα. Τελειώσουν οι μεταγραφές, να αναρρώσουμε πλήρως. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, bye, 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 bye.